σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή της Νίνας και των φίλων. Είμαι η Νίνα και θα είμαι μαζί σας μέχρι τη μία done για να αναλύσω, να λύσω, να προβληματίσω και έτσι να προσπαθήσω να φωτίσω όλα όσα μας απασχολούν σε συναισθηματικό επίπεδο, ερωτικό, φιλικό και έλα τώρα, τα ξέρετε, τα θυμάστε. Και όπως βλέπετε λοιπόν, τουρου του τζουμ, πίσω ο τείχος άλλαξε επιτέλους, Θεέ μου. Κάνει κρύο καιρός για δύο λοιπόν και πόσο σωστή και μέσα στα πράγματα είμαστε εδώ στη ζούγκλα καλέ, γιατί όντως ο καιρός έχει αρχίσει και παγώνει ανεξέλεγκτα και πολύ μας αρέσει, πολύ πολύ πολύ. Αυτό βέβαια, το ότι ο τείχος πίσω μου άλλαξε, δεν σημαίνει ότι η όλη φάση, βρε αδερφέ, τύπου ότι ο τείχος πρέπει να αλλάζει, σταματάει εδώ. Στέλνετε, συνεχίζετε μάλλον να στέλνετε τις προτάσεις σας, τις ιδέες σας για τον τείχο μου στο Facebook της εκπομπής που θα το δούμε τώρα κάτω. www.facebook.com/ninasnight χωρίς απόστροφο. Στέλνετε και εκεί, παίρνετε και τα τηλέφωνά σας, τα τηλέφωνα που θα δούμε επίσης. Χα, τα είδαμε, γιατί ο Κωστάκης είναι αστέρι, παιδιά. Λοιπόν, παίρνετε τηλέφωνο, ρίχνετε και την ατάκα, φυσικά. Λέτε και το θέμα που σας προβληματίζει. Κοιτάξτε τι έχω σήμερα. Έχω και αυτό το ωραίο καρδουλίνι, το πολύ γουτσι γουτσι. Είναι πολύ φλάφι και μ' αρέσει. Λοιπόν, σήμερα το θέμα είναι ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ιντριγκαριστό και έχει τέλος πάντων πάρα πολλά που μπορούμε να αναλύσουμε πάνω σε αυτό. Το θέμα δεν θα το αποκαλύψω εγώ τώρα, θα το μάθετε αμέσως μόλις ακούσατε το κομμάτι, το πρώτο τραγούδι κλειδί. Πάμε! Ούτε μια στιγμή μ' άφησες να παίξω, ούτε μια στιγμή τα χείλια μου να βρέξω. Άρχισα κι εγώ να σου γυρνάω τις πλάτες και να συναντώ εκείνους υπνοβάτες. Άρχισες μετά να στέλνεις ματάκια με τα κινητά, ατάκες και στιχάκια. Έλεγε η καρδιά, αν βρεις αγάπη χτυπά. Στο είπα μια βράδια που είχα γίνει σκνήμα. Πόσο σ' αγαπώ. Πέρασα πολλά για
ζω σε σένα. Φύλαμε διπλά σου τα έχω φυλαγμένα. Πόσο σ' αγαπώ. Αχ, τι ωραίο κομμάτι. Είναι από αυτά τα κομμάτια που σε κάνουν και χαζεύεις και κοιτάς έτσι, σαν το καθυστερημένο. Λοιπόν, Κραουνάκης, Θεός, Κραουνάκης, αγαπώ. Το θέμα μου είναι ανεκπλήρωτοι έρωτες. Ο Κραουνάκης, λοιπόν, είναι ο δικός μου ανεκπλήρωτος έρωτας. Ένας από τους πολλούς, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν χρειάζεται να το αναλύσω εδώ μαζί σας. Λοιπόν, να πω επίσης για το όσον αφορά το κομμάτι, πριν ξεκινήσω τώρα το μονόλογο, ότι αυτό το κομμάτι, λοιπόν, που είδατε, είναι, το κλιπάκι μάλλον του κομματιού, είναι από το αγαπημένο μου κανάλι στο YouTube, Λογάκια και Σκιτσάκια. Έχει καταπληκτικά, έχει πάρα πολύ ωραία κομμάτια, επιλέγουν πάντα πάρα πολύ ωραία κομμάτια τα παιδιά και τα φτιάχνουν τέλεια με ζωγραφίτσες και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και τι ήθελα να πω τώρα. Φυσικά, ήθελα να συνεχίσω να λέω τώρα εγώ το θέμα μου. Λοιπόν, το θέμα μου, όπως είπα και πριν, είναι οι ανεκπλήρωτοι έρωτες. Και όχα, μάνα μου, γιατί είναι πολύ βαριά και πολύ δύσκολα τα πράγματα όταν έτσι αγαπάμε τον λάθος άνθρωπο, όταν είμαστε εκεί κολλημένοι, γιατί... Όσο σε αυτή μου κολλάς, τώρα είναι θέματα που πολύ καλά ξέρετε και δεν θα σας τα πω εγώ πρώτη φορά. Λοιπόν, εγώ τι έχω κάνει. Έχω χωρίσει την όλη τη φάση ανεκπλήρωτοι έρωτες σε κατηγορίες και σε κουτάκια. Και αν αρχίσεις, ρε παιδί μου, ένα μεγάλο θέμα και το αναλύεις σιγά σιγά, κουτάκι το κουτάκι, κουτάκι το κουτάκι, σου φαίνεται αμέσως πολύ πιο απλή η διαδικασία και πολύ πιο χαλαρό το θέμα. Ρε παιδί μου, έτσι αρχίζει και ξαλαφρώνει σιγά σιγά. Η πρώτη μου λοιπόν κατηγορία ανεκπλήρωτων ερώτων. Ανεκπλήρωτης αγάπης, εν πάση περιπτώσει, ναι, τέλος πάντων τώρα. Είναι η εφηβεία. Στην εφηβεία λοιπόν συναντάμε ίσως και πιο πριν. Δηλαδή, εμένα ο πρώτος μου ανεκπλήρωτος έρωτας τώρα, παιδιά, ήταν στο νηπιαγωγείο με το Χάρη. Η αλήθεια αυτή είναι. Θα την πω, πολύ ερωτευμένη ήμανε με το Χάρη, ο Χάρης Ματιά. Εν πάση περιπτώσει, απλώς θέλω να πω ότι στα παιδικά μας τα χρόνια αρχίζουμε, ρε παιδί μου, και βιώνουμε τους πρώτους έρωτες που συνήθως είναι ανεκπλήρωτοι. Τώρα υπάρχουν και κάποια κοριτσάκια που από τότε ήταν, ρε παιδί μου, πολύ στη φάση. Γιατί πάντα όποιον βρίσκανε, τις ήθελε. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έχω αρχίσει και πολύ αναλύω τα δικά μου και καθόλου δεν μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, στην εφηβεία έτσι, που αρχίζουν τα πρώτα σκυρτήματα, οι πρώτες φουντώσεις, οι πρώτες φλόγες μέσα στην καρδούλα μας, λοιπόν, εκεί που τα αγοράκια συνήθως τα περισσότερα δεν ξέρουν πολύ και τι θέλουν και αυτό που τους ενδιαφέρει κυρίως είναι να πάνε να παίξουν μπάλα και καμία σημασία δεν μας δίνουν σε εμάς τα κορίτσια. Συνήθως εκεί αρχίζουν τα πρώτα κλάματα, αρχίζουν οι πρώτοι εγκλισμοί στο δωμάτιο, αρχίζεις να ακούς Κραουνάκι στη διαπασόν, τέλος πάντων, στην καλύτερη Κραουνάκι, και έτσι νιώθεις λίγο άσχημα. Βέβαια αυτό δεν ισχύει μόνο για τα κορίτσια, ισχύει και για τα αγόρια φυσικά. Και ίσως τα αγόρια αυτές τις καταστάσεις να ξέρετε, εσείς κορίτσια, ότι τις περνάνε πιο δύσκολα από ότι εμείς. Γιατί γενικότερα οι γυναίκες, ρε παιδί μου, έχουν να μιλήσουν πολύ πιο εύκολα από ότι έχουν οι άντρες. Γιατί στις κολλητές σου, εσύ δεν τρέπεσαι να πεις ότι κοίτα να δεις, ο Θανάσης δεν μου δίνει καμία σημασία και να κλάψεις και να χτυπηθείς και να οδυρθείς, γιατί δεν θα σε παρεξηγήσει και κανείς. Είσαι και κοριτσάκι και αυτό είναι και χαριτωμένο. Ενώ τώρα φαντάσου το Θανάση να κλαίει, να χτυπιέται στους κολλητούς του και να του λέει: Μερούλα δεν με θέλει. Είναι λίγο τικουλό και γενικότερα οι άντρες, επειδή έχουν, ρε παιδί μου, πώς το λένε, τέτοια κολλήματα, διάφορα κολλήματα λόγω του ανδρισμού τους που δεν θέλουν έτσι να τον νιώθουν ότι αν εκφράσουν τα συναισθήματά τους έτσι θα μειωθεί σιγά σιγά, που είναι πολύ λάθος, αγόρια, πρέπει να ξεχωρίσετε από αυτό, πρέπει να μιλάμε, πρέπει να λέμε τι νιώθουμε για να ξαλαφρώνουμε και να νιώθουμε καλύτερα. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη κατηγορία. Φυσικά,
μπαλαντέρ της όλης υπόθεσης είναι το λάθος timing. Το λάθος timing κολλάει και στην πρώτη μου κατηγορία, στο πρώτο μου κουτάκι, εφηβεία. Γιατί φυσικά όταν ρε παιδί μου έτσι νιώθεις έναν μεγάλο έρωτα, τύπου μεγάλο έρωτα, γιατί παιδιά, και εγώ όταν ήμουν στην εφηβεία ρε παιδί μου, κάπου εκεί ανάμεσα στα 15 με 18, ένιωθα ότι γενικά, εγώ τώρα μιλάω για μένα, αλλά ξέρεις, με φέρνω σαν παράδειγμα για να παρακινηθείτε κι εσείς και να πείτε τα δικά σας. Λοιπόν, αλλά μιλάω γενικότερα, Κώστα, δεν μιλάω για μένα. Λοιπόν, νιώθουμε ρε παιδί μου σε αυτές τις φάσεις ότι ξέρεις, έχουμε μια πολύ μεγάλη αγάπη γιατί συναντήσαμε τον παντοτινό έρωτα, το μεγάλο και τέτοια. Δεν είναι όμως έτσι. Και το λάθος timing κολλάει σε αυτό, στο ότι είναι μια περίεργη ηλικία όλη αυτή, που και ο πραγματικός σου έρωτας να είναι, ρε παιδί μου, να είσαι εσύ τώρα η εξαίρεση στον κανόνα και πραγματικά να ισχύει αυτό που νιώθεις, δεν σε αφήνει η όλη κατάσταση να το ζήσεις αυτό το πράγμα, διότι έχεις τους γονείς σου, διότι είσαι μικρό παιδί, διότι πρέπει να διαβάσεις τα μαθήματά σου, διότι χίλια δύο μύρια. Λοιπόν, άρα το λάθος timing κολλάει παντού. Και να κολλήσω και μια γραμμή εγώ, την πρώτη μου γραμμή τώρα εδώ πέρα, να δούμε τι έχουμε να ακούσουμε. Ναι. Ναι. Νίνα. Ναι. Καλησπέρα, τι κάνεις. Καλησπέρα. Γνωστή φωνή είσαι εσύ τώρα. Είμαι η Δόμνα. Έλα, Δόμνα, τι κάνεις. Να παίρνω τόσο πολύ στην εκπομπή σου που έχω που σε παίρνω κάθε εβδομάδα. Όχι, Δόμνα, καλά κάνεις. Μας αρέσουν αυτά. Εσύ και ο κύριος Πολ, σας αγαπάμε. Ο κύριος Πολ πού είναι, γιατί δεν μου έχει εμφανιστεί. Κύριε Πολ, αν με ακούτε, πάρτε μου ένα τηλέφωνο, μου πείτε κανένα καλησπέρα. Δόμνα, πες μου εσύ τώρα, γιατί και εσένα σας αγαπάμε εδώ στην εκπομπή. Καταρχάς πρέπει να σχολιάσω το μήνυμα στο τοίχο. Κάνει τι ωραία τα έκανε αυτή. Σου αρέσει. Κάνει και κρύο σήμερα, οπότε μας εμπνέει. Είμαστε παιδί μου, τώρα μέσα στο κλίμα σου λέει εμείς εδώ. Έμα. Σου αρέσει και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όσο το βλέπω, βαίνει εξαιρετικά. Μου αρέσει, μου αρέσει. Για πες, Δομνάκη. Σήμερα έβλεπα και χιονόνερο, γιατί τι λες, εγώ όπως χιονόνερο. Μπαίνω στη Κηφισιά. Ναι, και έβλεπα χιονόνερο. Σοβαρά. Λες να έρθουν τα πρώτα χιόνια, Μορσιδόμνα. Δεν νομίζω. Απλά όταν έβριξε λίγο σήμερα. Έβριξε και μάλλον επειδή έκανε και αρκετό κρύο, για μια στιγμή μου φάνηκε ότι έριχνε χιονόνερο. Οπότε ταιριάζει ακόμη περισσότερο το μήνυμα στο τοίχο σου. Είμαστε καταπληκτικοί. Αυτό το μήνυμα να πω, γιατί ξέχασα να το πω, η ατάκα πίσω, την εμπνευστήκαμε ομού με το Δημήτρη, το φίλο μας το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο στην προηγούμενη εκπομπή κάποια στιγμή και κάτι λέγαμε για κρύα και τέτοια κλπ. Και το εμπνευστήκαμε μαζί. Οπότε Δημήτρη, αν μας βλέπεις, ρίξε κι εσύ ένα τηλέφωνο τώρα να μας πεις πώς νιώθεις, εν πάση περιπτώσει. Για πες, Δομνάκη. Πάντως έχω να δηλώσω ότι τη δική μου ατάκα ακόμα δεν την έχω δει στο τοίχο και πολύ με στεναχωρεί αυτό. Δόμνα, ποια ήταν η ατάκα σου, θύμισέ μου, αγάπη. Ελευθερία στους ερωτευμένους. Αχ, αυτό που μου άρεσε τόσο πολύ. Αυτό. Σου άρεσε, αλλά μου υποστήριξε. Κοίτα να δεις, βρες, Δόμνα, έχουμε πει ότι ο τοίχος πίσω είναι εναλλασσόμενος και κινούμενος. Λοιπόν, δεν θα μείνει η ατάκα του Μίτσου τώρα για πάντα εκεί, θα αλλάζει. Εβδομάδα τη βδομάδα, εβδομάδα τη βδομάδα, κάποια στιγμή θα ανοίξεις το PC σου και όπ, θα πεις με τη μίσαν τα παιδιά στη ζούγκλα. Ωραία, ωραία. Εκείνη τη μέρα λοιπόν θα καλέσω και θα σου δώσω συγχαρητήρια. Θα σας προστάω για τα παράπονα τα σημερινά. Εντάξει, εντάξει, Δόμνα μου. Τι κάνεις, πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Καλά. Πολύ καλά. Ναι, μου φύγει και ο ενθουσιασμός εκείνος που ένιωθα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι, από το μέτωπο έχουμε. Ευτυχώς όχι, πρέπει να ηρεμήσω. Ναι, δηλαδή, εντάξει, αρκετά. Εμπρεδόμνα μου, εγώ στα έχω πει, εγώ στα έχω πει. Ότι δεν πρέπει να το συνεχίσεις τώρα το όλο το θέμα, ό,τι έγινε, έγινε, ο καθένας διάλεξε τον δρόμο του. Η ζωή συνεχίζεται, ρε παιδί μου, πάμε για άλλα, για άλλες αγάπες. Όχι ανεκπλήρωτες, θέλω να πιστεύω. Έτσι, Δόμνα, έχεις την ατάκα στο στόμα. Από εδώ το πας, από εκεί το πας, πάντα εκεί καταλήγεις το θέμα, το σωστό. Όχι ανεκπλήρωτες. Όχι, λέω, όχι, όχι ανεκπλήρωτους έρωτες άλλους. Όχι, δεν θέλουμε άλλους. Είχαμε στην εφηβεία αρκετούς.
Αυτό. Όπως είπες και εσύ, ναι. Ήταν αρκετή συνεφηδία. Τους ζήσαμε έντονα, τους ξεπεράσαμε, προχωρήσαμε, μας κερατώσανε. Συνεχίζουμε, ρε παιδί μου. Μας κερατώσανε, λέει. Τι να κάνω, αφού είναι αλήθεια, τώρα να κρύβομαι. Ρε, σιδόμουνα, τα έχω πει όλα. Θα σου πω, εγώ λατρεύω τους ανθρώπους γενικότερα που αυτοσαρκάζονται, ρε παιδί μου, και τη φάση τους την πολύ χαμέ. Δηλαδή, η φάση που τους έκανε να χτυπηθούν και να, έτσι, να κλάψουν, την σατιρίζουν, ρε παιδί μου, και δεν τρέπονται να πούνε ότι κοίτα να δεις, ναι, εμένα με κεράτωσε. Ωπς, θα πάει σε καρδούλα. Κατάλαβες. Τους λατρεύω αυτούς τους ανθρώπους, μπράβο σου, βρε Σιδόμουνα, και δεν το κάνουν όλοι, να ξέρεις αυτό. Τι να σου πω, αντιμετωπίζω τις φοβίες μου με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, τώρα αν είναι να έχουμε τέτοιες φοβίες, ρε Σιδόμουνα, ότι θα μας κερατώσει, δεν θα μας κερατώσει, νομίζω ότι είναι πολύ περιττό. Είναι πολύ περιττό. Κάπου πρέπει να ρισκάρεις και ποτέ δεν μπορείς να είσαι 100% σίγουρος για το τι άνθρωπος. Με το τι άνθρωπο έχεις να κάνεις. Δεν θυμάμαι σε ποια εκπομπή το έλεγες. Τι έλεγα, λέω πολλά. Λέω πολλά και τελικά λέω και πολλά σωστά, βρε Σιδόμουνα, αλλά ξέρεις ποιο είναι το δικό μου το πρόβλημα. Το δικό μου το πρόβλημα είναι ότι τα σωστά τα λέω για τους άλλους και για τον εαυτό μου. Κρατάω όλα τα λάθος. Μπορώ να κάνω μία παρένθεση για το σημερινό σου θέμα. Μα φυσικά. Πριν ανέφερες για τους έρωτες της εφηβείας. Ναι. Εγώ θα ήθελα να πω ότι στην εφηβεία κάποια κορίτσια και αγόρια, να σας μιλήσω για τα κορίτσια, γιατί ψυχολόγος δεν είμαι, δεν ξέρω τι κάνουν τα αγοράκια. Είχαμε και τους έρωτες με κάποιους επώνυμους, με κάποιους stars, κάποια είδωλα. Έλα, ρε, εσύ, ναι, ακριβώς. Και αυτός ανεκδίδωτος έρωτας είναι. Δεν είπα εγώ για τον Κραουνάκη στην αρχή. Σωστό κι αυτό. Ένα ενδεικτικό δείγμα ήταν ο Κραουνάκης, γιατί αν τώρα εγώ αρχίζω και ξετυλίξω έτσι τη λίστα με τους διάσημους, ρε παιδί μου, έρωτές μου, δεν θα τελειώσει ποτέ. Και να σου πω και μια πολύ σύντομη ιστορία, πάρα πολύ σύντομη, δεν θα επεκταθώ, γιατί... Ναι. Ανεκπλήρωτο έρωτα δεν έχω να θυμηθώ παρά μόνο στα δικά μου χρόνια. Και η ιστορία θα είναι από εκεί. Δεν θα ξεχάσω που λες, όταν είχα πάει στα 14 μου στην Αμερική και είχα ερωτευτεί ένα παιδάκι που ήταν εκεί, τοπικός ήρωας, να το χαρακτηρίσω. Τώρα, πόσο τοπικός ήρωας μπορεί να είσαι στην Αμερική ή μάλλον όχι ήρωας, καλλιτέχνης, τραγουδιστής. Γιατί είναι και μια Ήπειρος μεγάλη, δηλαδή εντάξει δεν είναι και το χωριό. Και θυμάμαι είχα ερωτευτεί ένα παλικάρι, να σου πω το όνομα, Aaron Carter. Έναν? Aaron Carter λέγεται ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης. Δεν το άκουσα πολύ καλά για να μπορώ να καταλάβω αν τον ξέρω ή όχι. Aaron Carter. Aaron. Ναι. Aaron Carter, δεν άκουσα καλά. Δεν πειράζει. Αυτό δεν είναι γνωστό στην Ελλάδα. Δεν έχει κυκλοφορήσει κανένα άλμπουμ του εδώ. Ναι. Δεν υφίσταται για τα ελληνικά δεδομένα. Ναι. Και που λες κλάμα και καημό που ήταν στην διπλανή πολιτεία και έκανε συναυλία και στην πολιτεία που έμενα εγώ, γιατί είχα πάει και είχα μείνει 2-3 μήνες, πόσο είχα μείνει όλο το καλοκαίρι. Για διακοπές ήσαν, ναι, εκεί εσύ. Ναι, είχα πάει να μείνω ένα τρίμηνο για διακοπές. Και έκλαιγα με μαύρο δάκρυ που δεν μπορούσα να πάω στη διπλανή πολιτεία να τον ακούσω. Τώρα η διπλανή πολιτεία ήταν 4 ώρες με το αυτοκίνητο. Κανένα δεν είχε όρεξη να με πάει. Δίπλα. Ναι. Δηλαδή. Και γιατί ήμουν σύνορα πάλι καλή. Γιατί... Ορίστε. Είχες ερωτευτεί αυτόν. Άλλη, ρε παιδί μου, πιο σχέση... υπαρκτή με την έννοια ότι να ήταν εύκολο, ρε παιδί μου, να τον είχες αυτόν τον άνθρωπο και να μην σου έκατσε ποτέ και να έχεις κλάψει και να έχεις πλαντάξει και κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε? Έχουμε. Για πες. Από όλα έχουμε. Την έχεις παρασκευτεί? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν έχω να πω πολλά πράγματα για αυτήν την ιστορία, γιατί ήμουν μικρή και ξέρεις, αν κάτι δεν σε έχει σημαδέψει. Δηλαδή θυμάμαι αμυδρά. Θυμάμαι ότι είχα ρωτηθεί ένα παιδί που ήταν δύο τάξεις μεγαλύτερος από εμένα, όπως καταλαβαίνεις, αυτές τις μικρές ηλικίες, λογικό ήταν το παλικαράκι να μην γυρίσει να με κοιτάξει καν. Βρε Σιδόμουνα, εγώ θυμάμαι γενικότερα, ρε παιδί μου, στα χρόνια έτσι του δημοτικού και βασικά κυρίως στα χρόνια του δημοτικού, γιατί με τάξη τσουτσουνεύεις και σου φαίνονται όλα πιο ήπια, ρε παιδί μου. Στο δημοτικό ειδικά, που πηγαίναμε τύπου, πήγαινα εγώ πρώτη ή Δευτέρα ή μέχρι και Τετάρτη και βλέπαμε τα μεγάλα παιδιά τύπου που πηγαίνανε έκτη δημοτικού ή πρώτη γυμνασίου και τέτοια. Αυτό. Και τους βλέπαμε σαν τους ήρωες και λέγαμε «Περνάει ο Γιώργος» και
Και ο Γιώργος ήταν ένας ζουμπάς, ξέρω εγώ. Ναι. Με μικρούλι παιδάκι που τα βλέπω εγώ τώρα κάτι πρώτη δημοτικού Δευτέρα. Που εγώ τότε τους έβλεπα. Υπερήρωες τουλάχιστον. Ναι. Και μου φαίνονται τόσο μικρούτσικοι, τόσο παιδάκια. Και τι ωραία ήταν τότε αυτά τα χρόνια γενικά. Δεν ξέρω, με έχει πιάσει σήμερα ένα. Έχω ένα. Νιώθω. Ένα κλίμα νοσταλγίας, λησμονιάς, σήμερα. Κατάλαβα. Είναι λογικό γιατί μιλάμε περισσότερο όταν αναφερόμαστε ανεκπλήρωτους έρωτες. Είναι συνήθως εκείνα τα χρόνια που έχουμε βιώσει τέτοιες καταστάσεις. Ίσως ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Γι' αυτό έβαλα και πρώτο την εφηβεία, ρε παιδί μου, σαν κατηγορία. Γιατί νομίζω στην εφηβεία ή ίσως, βρε Σιδόμνα, όσο πιο μικροί είμαστε, όσο πιο στην εφηβεία και πιο κάτω είμαστε, τόσο πιο δυνατά τα βιώνουμε κάποια πράγματα και τα ζούμε. Δηλαδή, μπορεί και τώρα και πιο μεγάλοι και μεγαλώνοντας να περάσουμε μια τέτοια κατάσταση, μια κατάσταση, ρε παιδί μου, που τον θέλω, δεν με θέλει, την θέλω, δεν με θέλει και τέτοια, αλλά να το περάσουμε πιο light, δηλαδή, οκ, okay, και τι έγινε, βρε εσύ, πάμε για άλλα. Ενώ τότε κολλάγαμε, νομίζω. Έχεις δίκιο, το ζούσαμε πολύ πιο έντονα, αλλά θεωρώ ότι είμαστε τυχερές και δεν έχει τύχει να μπούμε σε κάποια κατάσταση. Γιατί φαντάζομαι ότι θα μπορούσαμε ενδυνάμει να ερωτευτούμε έναν παντρεμένο άνθρωπο, ο οποίος να μην δίδει, να θέλει να ενδώσει, αλλά να έχουμε κάποιες ηθικές αναστολές. Που πολύ καλά θα κάναμε που θα τις είχαμε. Αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις ανθρώπων που βιώνουν τέτοιες καταστάσεις. Ναι. Λέω, είπα και εγώ για το καημό μου που είχα ζήσει. Υπάρχουν πάρα πολλές κοπέλες, πάρα πολλοί άντρες που βιώνουν τέτοιους έρωτες με παντρεμένους. Βέβαια, εγώ έχω την αίσθηση, γιατί τα πράγματα εγώ τα λέω πολύ ευθέως και πολύ έτσι όπως τα αντιλαμβάνομαι. Νομίζω ότι είναι στην προκειμένη φάση καθαρά θέμα του δεσμευμένου, του ενός δεσμευμένου προσώπου, να το κόψει. Ναι. Δηλαδή, φυσικά και ο άλλος πρέπει να έχει κάποιες ηθικές, ξέρεις, κάποια ηθικά stop στο κεφάλι του και να πει ότι όπα ρε φίλε, ξέρω εγώ, δεν πάει εδώ πέρα, ο άνθρωπος είναι δεσμευμένος και τέτοια. Και πρέπει φυσικά να λειτουργούμε έτσι, αλλά νομίζω ότι όταν ο άλλος είναι μέσα στη σχέση, είναι περισσότερο στο δικό του, στο δικό του γήπεδο, ανεκπλήρωτος ο έρωτας, μάλλον πρέπει να είναι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Όχι, δεν το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Ότι δηλαδή, από τη στιγμή που έχεις δεσμευτεί, ρε παιδί μου, και από τη στιγμή που είσαι με έναν άνθρωπο, ότι πολύ περισσότερο βαραίνει εσένα το ότι πρέπει να πεις stop και όπα δεν γίνεται, παρά τον άλλον, τον άλλον που δεν έχει σχέση. Καλά, σίγουρα, δηλαδή, δεν ξέρω, τώρα αυτό που είπα είναι λίγο πολύ. Μπορεί να παρεξηγηθεί πολύ εύκολα. Δεν εννοούσα ότι πρέπει, Σόνι και Ντέ, αν τον βρούμε τον παντρεμένο ή τον δεσμευμένο, να πάμε να χωθούμε επειδή μας αρέσει. Σε καμία περίπτωση. Αλλά το βάρος είναι πολύ μεγαλύτερο του ανθρώπου που έχει το δεσμό, που έχει το γάμο, που, εν πάση περιπτώσει, έχει περισσότερες υποχρεώσεις από ότι ο άλλος, που είναι ελεύθερος στο φινάλε και. Εντάξει. Αυτό. Δεν διαφωνώ. Αυτό εννοούσα, αλλά νομίζω ότι δεν το έσωσα και πολύ και πάλι ακούστηκε κάπως χοντρό. Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Ανεκπλήρωτος παραμένει ο έρωτας όμως, περισσότερο για αυτόν τον οποίο δεν είναι σχέση. Που δηλαδή που είναι ελεύθερος και μπορεί να ερωτευτεί τον άλλον. Εντάξει, να σου πω κάτι, ο άλλος, αν μπει στη διαδικασία και ερωτευτεί κάποιο διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που είναι ήδη σε σχέση, okay, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και χωρίζει, θες να μου πεις. Ναι, αλλά ο ανεκπλήρωτος έρωτας είναι περισσότερο για τον άλλον. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείς τη σχέση, δεν σου λέω να κάνει δεσμό. Ναι, γιατί νομίζω ότι. Και τώρα μην κοροϊδευόμαστε, ειδικά οι άντρες, νομίζω εγώ, το έχουν πάρα πολύ αυτό. Το ότι ξεπερνούν, είναι σε σχέση και ξεπερνούν μία φάση πιο χαλαρή, μία περιπέτεια που ζουν. Με την ήδη υπάρχουσα σχέση, έτσι, δηλαδή, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ έχω συναντήσει όμως και γυναίκες που το αντιμετωπίζουν έτσι. Ναι. Οπότε ναι, θεωρώ, δεν είναι μεγάλο λάθος. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Δηλαδή, ναι, για μένα είναι πολύ χειρότερο από το να την κάνεις τη σχέση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κερατώνεις τον άνθρωπο που είσαι μαζί, ξεπερνάς τώρα και πληρώνει και τα αποθυμένα που σου έχουν δημιουργηθεί ο άνθρωπος που είναι μαζί σου. Ναι. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, είναι το αποκορύφωμα. Για μένα. Είναι, ταιριάζει η παροιμία που λέμε. Ποια παροιμία? Για τον κερατά. Τι λένε για τον κερατά, δεν τις ξέρω τις παροιμίες. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και κερατά και γραμμένος. Α, και κερατάς και δερμένος. Αυτό ακριβώς, και κερατάς και δερμένος. Γιατί, άνθρωπέ μου, και γενικά εγώ είμαι αυτής της άποψης, ότι όταν νιώθουμε, ρε παιδί μου, ότι δεν πάει άλλο, όταν νιώθουμε ότι ό,τι είχαμε να ζήσουμε με τον άνθρωπο αυτόν που είμαστε μαζί, το ζήσαμε, πρέπει να το κόβουμε. Και μετά δεν σε χρεώνει και κανείς αν το κόψεις, είσαι ξεκάθαρος και επιλέξεις να κάνεις κάτι άλλο, να πας παραπέρα. Συμφωνείς, Ντόμα? Απόλυτα. Απόλυτα. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν συμφωνούν οι άνθρωποι μαζί μου, Ντόμα. Είμαι πολύ χαρούμενη ξαφνικά όταν συμφωνούν. Πολύ χαίρομαι για σένα. Δομνάκη, χαίρομαι πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο και σήμερα και γενικά θέλω όποτε μας παρακολουθείς και θέλεις να πεις... Εγώ σε παρακολουθώ συνέχεια. Όποτε, ρε παιδί μου, νιώσεις ότι θες να πεις κάτι... Θα σε παίρνω τηλέφωνο. Να με παίρνεις. Δεν θέλω να σε κουράζω, δεν θέλω να παίρνω συνέχεια και γίνομαι πληκτική, αλλά... Δόμνα μου, δεν κουράζομαι εγώ. Πολυεργαλείο σου λέει. Τι να κουραστώ, όχι, χαρά μου. Ωραία, πολύ χαίρομαι. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Θα τα ξαναπούμε, Ντόμ. Φιλάκια πολλά, κοριτσάρα. Γεια. Bye. Bye. Λοιπόν, και έχω και μία γραμμή ακόμα, με ενημερώνουν. Από το control. Ναι. Καλησπέρα στην χαριτωμένη, ευγενέστατη κούκλα μας Νίνα. Αγαπημένε κύριε Πολ, αγαπημένε κύριε Πολ, τι κάνετε και ξαφνικά. Είμαι terrific και εύχομαι και για σένα το ίδιο. Εντάξει, και εγώ καλά. Είμαι εδώ πέρα, στην Αθήνα. Ακριβώς, κάνει κρύο. Ωραία. Να ξέρετε. Θα κάνω ένα comment σήμερα. Αμέ. Αν μου το επιτρέψεις, είναι στο θέμα το δικό σου, of course. Φυσικά. Είδα κάπου ότι πολλοί νεαροί σήμερα, ναι, χειροδοκούν στις γυναίκες στην Ελλάδα. Τι κάνουν? Και θα ήθελα να τους πω, όποιος ακούει και κάνει τέτοιο. Τι κάνει, κύριε Πολ, δεν άκουσα τι είπατε. Είπα ότι χειροδοκούν. Χειροδικούν. Χειροδικούν, ωραία. Η έκφραση ήταν ανάποδη και δεν το πήρες. Νίνα, κούκλα μου, είναι δυνατόν να, δηλαδή, πήρανε δείγματα να μην πω το όνομα, δεν θέλω να ανοίξουμε πολιτική συζήτηση. Είδαμε κάτι στο τηλεβίζιο πρόσφατα και ίσως πήρανε δείγματα από εκεί. Προς Θεού, πώς είναι δυνατόν, αν κάνεις αυτή τη χειρονομία και μετά θα πέσεις κοντά στη γυναίκα να τη δεις αγάπη. Είναι δυνατόν? Και πάλι, είναι κύριε Πολ. Από μια γυναίκα κάτι τέτοιο. Αγαπημένε μου κύριε Πολ, να σας πω κάτι. Κάποτε είχα ακούσει, τώρα δεν θυμάμαι, πρέπει να είναι απόφθεγμα κάποιου αυτό, αλλά δεν το θυμάμαι καθόλου καλά. Το εξής, την εξής φράση. Ότι ο άλλος μας συμπεριφέρεται και μας μιλάει, τέλος πάντων, και μας έτσι. Μας φέρεται όπως του δίνουμε εμείς το δικαίωμα να το κάνει. Δηλαδή εμείς του δείχνουμε του άλλου τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να μας χειριστεί μέσα εισαγωγικά. Θέλω να πω με αυτό ότι είναι ανάλογα τα δικαιώματα που δίνει ο ένας τον άλλον. Για μένα και έτσι όπως τα έχω εγώ στο μυαλό μου, ακόμα και σε μία σχέση πρέπει να υπάρχουν όρια. Όταν ο άλλος, είτε είναι ο άντρας είτε η γυναίκα, είναι παραδομένος απόλυτα και δεν υπάρχει αύριο πέραν του συντρόφου, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ο σύντροφος και το απόλυτο χάος, τότε αυτόματα δίνεις το δικαίωμα, και πάλι μέσα σε πολλά εισαγωγικά τώρα, γιατί είναι και πολύ λεπτά αυτά τα θέματα που αναλύουμε, δίνεις το δικαίωμα, νομίζω εγώ, στον άλλον να σου συμπεριφερθεί κάπως πιο παρατραβηγμένα. Βέβαια, έχει να κάνει και με το χαρακτήρα και το ποιόν του άλλου ανθρώπου. Υπάρχουν άνθρωποι που το σέβονται, το εκτιμούν και η αγάπη τους μεγαλώνει για τον σύντροφό τους όταν βλέπουν ότι σημαίνει για τον άλλον πολλά πράγματα. Υπάρχουν όμως και άλλοι άνθρωποι που σου λέει «Εδώ είσαι, θα σε πατήσω». Νίνα, θα μου επιτρέψεις, με ακούς καλά? Σας ακούω, ναι.
Α, μπράβο. Άκου να δεις. Μιλάμε τώρα για ένα ζεύγος. Ναι. Ερωτευμένοι, γνωστοί, ωραία. Υπάρχουν, όταν υπάρχει πολιτισμός, είναι δυνατόν να σηκώσει το χέρι προς Θεού ή ο ένας ή ο άλλος. Για την Παναγία, γιατί να βγούμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, θέλω να μιλήσω. Το πολιτισμό του 2013 να υπάρχει κάτι τέτοιο, είναι δυνατόν? Κύριε Πόλη μου, πολλά υπάρχουν που δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν. Και στο 2013 και πιο πριν και πιστεύω και πιο μετά θα υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Και όμως, είναι δυνατόν. Διαφωνώ απόλυτα, κούκλα μου, και θα σου πω γιατί. Όχι, συγγνώμη, κύριε Πόλη, για να μην... Κύριε Πόλ, συγγνώμη, για να μην παρεξηγηθεί αυτό που είπα. Δεν εννοώ ότι πρέπει να γίνεται, εννοώ ότι δυστυχώς συμβαίνει. Σας παρακαλώ, το κατάλαβα. Δεν ήθελα να... Όχι, το κατάλαβα τι είπες ακριβώς. Αλλά θέλω να σου πω σχετικά. Μιλάω από πείρα 58 χρονών συμβίωση. Αχα. Ναι, και... Δεν είναι ο δρόμος αυτός πάντα με στρωμένος με κότια τριαντάφυλλα, το ξέρουμε όλοι. Φυσικά. Αλλά στα αγκάθια, άμα φοράμε τα παπούτσια μας, δεν μας τρυπάνε. Δηλαδή, πάντοτε πρέπει να βρίσκουμε πολιτικές λύσεις χωρίς να φτάνουμε στα άκρα, και ειδικά, κάτι που θα σου πω τώρα τρομερό, να έχεις μωρά παιδιά και να βλέπουν τέτοια χειρονομία. Καλά, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Εκεί πέρα το παιδάκι το στιγματίζεις για πάντα, το κουβαλάει αυτό πάντα μέσα του και έτσι, διαιωνίζεται η φάση όλη αυτή των ξυλοδαρμών, των τσακωμών και κλπ. Μεγαλώνει άλλο ένα παιδί με τα ίδια προβλήματα. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και... Έτσι, αυτό έμαθε από τον πατέρα του και τη μάνα του. Αυτό. Είναι τρομερό. Νίνα, κούκλα μου, χαίρομαι να σου μιλάω. Και εγώ, πάρα πολύ. Μιλάω σαν να σε ξέρω χρόνια, σε λέω κούκλα μου, προς Θεού, συγχώρα με γι' αυτό. Κύριε Πόλη, τι να σε συγχωρήσω, εμένα μ' αρέσει, αφού τα θέλω εγώ αυτά. Αυτό, τα κουμπλιμέντα, εγώ τρελαίνομαι. Γιατί με ακούνε και στο chat και να μην νομίσουν ότι ξέρω εγώ, anyhow. Πολύ χαίρομαι και θα σου λέω την καλημέρα μου, αλλά δεν θα ανοίγω τα θέματα που έχεις εσύ, γιατί αυτός είναι ο κόσμος ο δικός σας του σήμερα. Κύριε Πολ, πιστεύω ότι τα θέματα όλα γενικά που απασχολούν και εμάς εδώ στην εκπομπή, αλλά και γενικότερα αυτά τα κοινωνικο-αισθηματικά, είναι διαχρονικά. Yeah, είναι. Είναι διαχρονικά. Δεν νομίζω ότι μας απασχολούν τώρα και δεν μας απασχολούσαν ή δεν θα μας απασχολούν. Οπότε, τι θέλω εγώ τώρα από εσάς, κύριε Πολ. Θέλω να μου πείτε, εν συντομία, μία δική σας ιστορία ανεκπλήρωτου έρωτα. Έχω αρκετές. Θέλω μία. Θέλω την καλύτερη, κύριε Πολ. Αχ. Η καλύτερη, κούκλα μου είναι... Τι να σου πω... δεν είχε τέλος. Και δεν τη λέω για καλή εγώ. Δεν είχε τέλος. Ήτανε κάτι άσχημο. Αν θέλεις να δεις... πήγαινε στο Facebook με το όνομά μου και θα δεις πώς ήμουν τότε. Έχω πολλές ιστορίες, παρόλο ότι οι συνθήκες των σκληρών πέτρινων χρόνων ήταν πολύ δύσκολες, είχα περιπέτειες αρκετές. Ναι. Και όλες όμορφες. Όλες όμορφες, αλλά μου είπατε ότι μία δεν είχε τέλος. Στην Γλυφάδα, okay. Ήσασταν στην Γλυφάδα που... Εργαζόμουν σε ένα ρέστοραν στην Γλυφάδα. Αχα. Εκεί λοιπόν, ναι, έρχονταν μια κυρία. Mm-hmm. Έπινε κάτι, αλλά τελικά βγήκαμε έξω και δεν λέω τίποτα άλλο. Αλλά εγώ ήταν incognito, δεν μου ήθελα να μου πει τίποτα από τη ζωή της. Πήρα λοιπόν ένα ταξί και παρακολούθησα τα πάντα, να δω πού πάει αυτός ο άνθρωπος. Κύριε Πολ! Το μεγαλύτερο έγκλημα μπορούσα να κάνω. Σταμάτησε και μου λέει, αυτό που έκανες θα με χάσεις για πάντα και θα λυπηθώ κι εγώ πολύ, γιατί είχα ένα όμορφο κόντρο μαζί σου. Τι είχε το όμορφο κοντό μαλλί σας? Τι είπατε? Είχα ένα τόσο όμορφο κόσμο μαζί σου. Εννοεί τον... Μη λες τώρα, ευνόητο τον κόσμο τι εννοούσε. Ότι μία ωραία περιπέτεια. Ακριβώς. Αυτό. Η περιπέτεια όχι να κουβεντιάζεις, γενικά τη ζωή. Κύριε Πολ, δεν κατάλαβα. Εσείς την παρακολουθήσατε και κάποια στιγμή αυτή σας τσάκωσε στα πράσα όταν εσείς την είχατε πάρει από πίσω.
Ναι. Και σας είπε φτάνει. Και όταν βγήκα το ταξί εγώ, σταμάτησε το ταξί το δικό της στο σημείο που ήταν και το ταξί δικό μου από πίσω. Όταν λοιπόν με είδε, εξεπλάγει τόσο πολύ και με πλησίασε και μου λέει φύγε τώρα και λυπάμαι γιατί θα χάσω κι εγώ κάτι, αλλά θα χάσεις κι εσύ κάτι. Δεν θα ξαναδώ άλλο. Το ποια ήτανε και ποιος ο λόγος δεν έχω καμία ιδέα. Γιατί αντέδρασε τόσο άσχημα? Γιατί ίσως να ήταν κάποια γυναίκα που δεν ήθελε να μάθω ποια και από πού καταγότανε. Ίσως να ήταν και μια παντρεμένη με έναν οικειωμένο που να ήθελε να έχει περιπέτειες. Ίσως να ήταν πολύ χαριτωμένη η κοπέλα, εξαιρετικά αντιμένη, fantastic. Παρά εκείνο που σας λέω το εξής. Πηγαίναμε σε ένα σημείο και δεν έδινε όνομα τίποτα. Μου έλεγε βάνε Τζον, βάνε Κατίνα, Ομανία, Μαρία, ωραία, δεν έχει τίποτα άλλο. Όταν καμιά φορά ζητούσαν πληροφορίες, αλλά εγώ έδινα κάτι στον Φιρολό εκεί πέρα χωρίς να ζητήσει τίποτα άλλο. Εννοείται πηγαίνατε σε... Πού σας ζητούσαν το όνομά σας, κύριε Πολ? Yes, κοκλά μου, πήγαμε να φωνάξουμε στον αέρα τέτοια πράγματα. Τώρα δεν ξέρεις, δεν καταλαβαίνεις πού πήγαμε. Πού πήγαμε? Σε ένα άγνωστο σημείο. Σε ξενοδοχείο ερωτικό. Να κοιμηθείς μια ώρα και να φύγεις. Πηγαίνατε σε ξενοδοχείο. Well. κύριε Σπον. Όμορφος κόσμος του χτες. Που και σήμερα υπάρχει, αλλά θέλουμε, τότε ήταν πιο περιορισμένος ο κόσμος αυτός. Σήμερα είναι πολύ πιο ελεύθερος. Ναι, σήμερα έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα, γιατί φαντάζομαι... Όχι λίγο, πολύ. Ξέρετε σε ποιο σημείο, κύριε Πόλ μου, αγαπημένοι, έχουν αλλάξει τα πράγματα? Έχουν αλλάξει τα πράγματα στο σημείο του συναισθήματος. Εγώ καταλαβαίνω όση ώρα μιλάτε ότι από αυτή τη σύντομη γνωριμία που είχατε κάποια συναισθήματα για αυτή την κοπέλα, όπως και αυτή η κοπέλα πρέπει να είχε κάποια για εσάς. Βέβαια είχα. Εκεί έχει αλλάξει το πράγμα, ότι και τώρα φυσικά υπάρχουν τα XXX ξενοδοχεία. Και τώρα φυσικά πηγαίνει ο κόσμος εκεί, αλλά πηγαίνει και κλάιν, δεν τον απασχολεί παραπέρα. Ακριβώς, αυτό. Νίνα μου, αυτό δυστυχώς συνέβαινε και τότε, αλλά τότε τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα, πού να σου πω, δεν ήταν τόσο εύκολα και τόσο απλά όσο τώρα. Τώρα σου λέει η κοπέλα πάμε για καφέ, τότε δεν στο έλεγε ποτέ. Και το λέγατε εσείς. Έπρεπε να το πω εγώ, να κάνω το πρώτο βήμα εγώ. Αυτό πολύ ωραίο, κύριε Πολ, γιατί ήταν, γιατί σας απασχολεί. Πολύ ωραίο, έτσι πρέπει να γίνεται και έτσι είναι και έτσι πρέπει να γίνεται. Αλλά τώρα το πρέπει, κύριε Πολ. Είναι ελεύθερος ο κόσμος. Τι? Του λέει η κοπέλα, τι κάνει σήμερα? Πάμε να πιούμε ένα καφέ το βράδυ. Μου το λένε και τώρα, παρά την ηλικία μου, βέ, κούκλα μου. Α, κύριε Πολ, έχετε και τέτοιο, έχετε φλερτ. Όχι, δεν παραστατώ όμως εγώ. Να σου πω, εδώ είναι μια παραλία 100 μέτρα από ένα γύρο μετρημένο κοντά στη θάλασσα. Και ξέρεις, κόσμος πολύ, εκεί πέρα μιλάς, γνωρίζεσαι, μιλάς, ο κόσμος δεν φοβάται, εδώ σου μιλάει, μιλάς. Σε λέει, κατέβα στο χοτέλ το βράδυ, θα είμαι εκεί να πιούμε μια μπύρα. But I'm not going to do that, γιατί δεν είναι, I don't think σωστό, γιατί ακόμα the other part still existed. Ναι. Have a win, Phil. Πολύ χαίρομαι, δεν λέω τίποτα άλλο. Είσαι πάρα πολύ καλή. Χαίρομαι και ο Μάκης έκανε τη μεγαλύτερη, πώς να σου πω, εξερεύνηση για να σε βρει. Και με ενδεύωσε την βρει και την κατάλληλη κοπέλα για την εκπομπή που κάνεις. Κύριε Πολ, σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα καλά σας λόγια. Ανεβαίνω level. Να ξέρετε, ανεβαίνω level κάθε φορά που παίρνετε τηλέφωνο. Μεσχέ Πολ, ειλικρινά σας μιλάω. Καλημέρα. Φιλάκια πολύ. Καλησπέρα εκεί, να έχεις μια καλή καλησπέρα. Καλησπέρα στους λεβέντες και στις κυρίες, αν είναι καμιά στο chat. Και στο νεαρό που, στον ευγενέστατο νεαρό που απαντάει το τηλέφωνο. Κωστάκης. Ευγενέστατος ο Κωστάκης. Μπράβο, ο Κωστάκης. Okay. Χαμόγελο πάντα, κούκλα μου. Φιλάκια πολλά, κύριε Πολ. Φιλάκια πολλά, καλημέρα. Γεια σας, γεια σας. Παιδιά, ο κύριος Πολ μου ανεβάζει το ηθικό όπως κανένας άντρας δεν έχει κάνει μέχρι τώρα.
Και πάω στην επόμενη γραμμή, να δω τι θα ακούσω. Ναι. 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 Μ' ακούς. Φυσικά. Α, μ' ακούς, Ζουνάκη. Ποιος είναι? Εσύ όταν ήσουν μικρή, έπαιζες με Μπάρμπι. Εγώ όταν ήμουν μικρή, έπαιζα με Μπίμπι Μπό. Τι ωραία! Νομίζω ότι δεν σε ακούω στο λοκομείο. Το πιστεύεις αυτό? Τι? Στα αλήθεια πιστεύεις ότι δεν σε ακούω? Αχ, δεν το πιστεύω. Θα σας πω κάτι. Πώς σε λένε, βασικά? Μαριανάκη. Λοιπόν, η Μαριάννα είναι λατρεμένη μου. Μαριάννα, η καρδιά μου είναι για σένα σήμερα, να ξέρεις. Δεν το πιστεύω. Είμαι τόσες μέρες μικρή Μπάρμπι και περιμένω την κατάλληλη στιγμή. Και κύριε, τι κάνεις πανέμορφη μου? Καλά είμαι, αγάπη μου. Τι κάνεις, σου αρέσει η εκπομπή? Συγχαρητήρια, η εκπομπή σου και γενικά όλα τα παιδιά που προφανώς είναι συντελεστές όλου αυτού. Θα σου πω τι μου θυμίζει εμένα προσωπικά. Τι? Μου θυμίζει όταν εγώ ήμουν περίπου στην ηλικία των 17, που ήμουν ερωτευμένη τότε με τον Αλέξανδρο, ξέρω εγώ, και τρελό καρδιοχτύπη, ρε παιδί μου, 3 χρόνια σχέση και μια ιδέα και μισή, γιατί ξέρεις, πολύ καταπίεση. Αλλά τότε, επειδή δεν υπήρχε το ίντερνετ, υπήρχε στη Θεσσαλονίκη ο Μουσικός Γαλαξίας. Λοιπόν, ο Μουσικός Γαλαξίας ήταν μια ραδιοφωνική εκπομπή, ακριβώς αυτό που κάνεις τώρα εσύ στη Ζούγκλα. Ένας φοβερός ραδιοφωνικός παραγωγός, Βασιλείου λεγότανε, αν θυμάμαι καλά, Παύλος Βασιλείου. Κάναμε και πάρτι, θυμάμαι τότε, κάθε μια φορά την εβδομάδα και κάναμε αυτό ακριβώς το πράγμα. Τότε ως έφηβη, ας πούμε, και ως ερωτευμένη και καρδιοχτυπημένη όλοι, παίρναμε τηλέφωνο και μιλούσαμε μεταξύ μας. Ήταν μια ραδιοφωνική εκπομπή που ένωνε ουσιαστικά τον κόσμο, γιατί παίρναμε όλοι, μιλούσαμε, αλληλεπιδρούσαμε. Ήταν ακριβώς αυτό που κάνεις. Ή τέλος πάντων το τότε αυτού που κάνεις σήμερα. Αυτά. Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Είσαι πανέμορφη, εντάξει. Το μαλλί είναι τέλειο. Συγγνώμη για τους υπόλοιπους που μας ακούνε και νομίζουν ότι οι δυο χαζοβιόλες μιλάνε. Κανονικότατα οι δυο χαζοβιόλες μιλάνε. Για είναι, λοιπόν. Είσαι τόσο όμορφη, ναι. Εγώ κρατώ και την καρδιά, Θεέ μου. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Μαριάννα, δεν ξέρω, νομίζω ότι αν συνεχίσω να... και γενικά, αν αφαιθώ αυτή τη στιγμή ελεύθερη... Ξέρεις... Όχι, μην αφαιθείς. Όχι, αυτό. Τι είπε, πώς είναι στη Θεσσαλονίκη ο καιρός, τι γίνεται εκεί? Κοίτα, εγώ γύρισα χθες από Ρώμη, έκανα ένα ωραίο ταξιδάκι στη Ρώμη, πέρασα πάρα πολύ ωραία και δυστυχώς μόνο ο καιρός μου τα χάλασε. Έβρεχε. Έβρεχε συνέχεια, είχε ψοφόκριο. Έφυγα από Θεσσαλονίκη, ας πούμε, με πολύ καλή θερμοκρασία και κατέληξα στη Ρώμη να φοράω 100 μπουφάν και σκατά, δεν έβαλα ούτε καν τα παπούτσια που είχα πάρει όλα μαζί μου. Αυτό ήταν πολύ βαρύ, Μαριάννα. Ήταν πάρα πολύ βαρύ, το προσπέρασα. Ευτυχώς είχα πάρει καινούριες γαλότσες. Ναι. Και γύρισα και η Θεσσαλονίκη επιτέλους χειμώνιασε. Οπότε φαντάζομαι και η Αθήνα είναι κάπως έτσι. Στην Αθήνα, ναι, είναι και χειρότερα, γιατί έτσι τη μαγεία της Θεσσαλονίκης δεν την έχουμε εδώ, γαμώτο. Έτσι, μπράβο. Ωχ, ξέρεις, και είπα, μη συνεχίσω να μιλάω. Τέλος πάντων. Ήθελα κάτι να σου πω, κάτι να σου πω. Τι ήθελες? Εντάξει, σε βλέπω στην οθόνη μου, αλλά σε ακούω τερεχρονισμένα στο τηλέφωνο, να ξέρεις. Ναι, παιδιά, και ξέρετε γιατί γίνεται αυτό γενικά? Γίνεται γιατί σε μια προηγούμενη εκπομπή είχα πει και μια κοτσάνα τρομερή που μου την... μου το είπανε μετά. Γίνεται γιατί είναι μεγαλύτερα megabytes, σωστά, είναι μεγαλύτερο το αρχείο της εικόνας από το αρχείο του ήχου. Και γι' αυτό το βλέπετε λίγο έτσι περίεργο, μερικές φορές.
Οι όλες. Είναι. Είναι, αλλά δεν χρειάζεται. Λοιπόν, εγώ για να μην κουράσω άλλο, ήθελα απλά να σου πω ένα γεια, να σου πω πόσο όμορφη είσαι και να συνεχίσεις και ότι σε παρακολουθώ, να ξέρεις, ανεξάρτητα σιωπηλή. Και θέλω στο τοίχο σου, θα ήθελα μάλλον να ζητήσω σαν χάρη στο τοίχο σου. Ναι. Ξέρεις, την Πανοκρουσίες τώρα και αγωνία. Να γράψεις. Ναι, κάτσε να το σημειώσω, περίμενε. Έλα. Ένα ζευγάρι φτερά μάτια μου. Αυτό θα ήθελα να δω στο τοίχο σου. Ένα ζευγάρι φτερά μάτια μου. Μάτια μου. Κάτσε, δεν γράφω. Γράφε. Είναι τόσο νεραϊδίσιο αυτό που είπες. Και τόσο ωραίο, Μαριανάκη. Μου έφτιαξες όχι την εκπομπή, όχι τη μέρα, τη εβδομάδα. Που πήρες τηλέφωνο, γιατί και εμείς οι παρουσιάστριες έχουμε τις μαύρες μας, δηλαδή. Όπως θα το κάνουμε. Γεια σου, παρουσιάστρια. Πώς θα το κάνουμε, επιτέλους. Λοιπόν, τις αγαπώ πάρα πολύ. Κι εγώ, Νινάκη. Πάρα πολύ. Να προσέχεις και κοίτα μπροστά σου. Κι εσύ, μπροστά μου κοιτάω στην κάμερα, αν κοιτάω εξάλλου. Άντε, μπράβο. Έτσι, μπροστά. Φιλάκια πολλά, σ' αγαπώ. Φιλάκια. Γεια σου, Νεράιδα μου, γεια. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η Μαριάννα είναι μία από τις πολύ πολύ αγαπημένες μου φίλες που δυστυχώς η απόσταση μας χώρισε, γιατί η απόσταση έτσι δεν μετράει μόνο στις ερωτικές σχέσεις, μετράει και στις φιλικές και η απόσταση πονάει πάντα. Και πάω στην επόμενη γραμμή έτσι για να αλλάξω το mood. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά καταρχάς για προχθές. Α, σας ευχαριστώ. Παίρνουμε και τα μυστικά σε ονόματα. Ορίστε. Παίρνουμε και τα μυστικά σε ονόματα. Ξέρετε το βαφτιστικό μου εσείς τώρα. Πού το γνωρίζετε το βαφτιστικό μου? Με ξεβρακώνετε σήμερα όλοι, ξέρω εγώ. Έχουμε κοινό γνωστό που έχει κοινό γνωστό. Ορίστε. Έχουμε κοινό γνωστό που έχει κοινό γνωστό. Ποιος είστε, μεσιέ? Βασικά προσωπικά τουλάχιστον. Μπορεί να με έχετε δει στην τηλεόραση. δεν θα ήθελα τώρα να πω το όνομά μου, γιατί παίζω επαγγελματικά ποδόσφαιρο. Ναι. Και απλά επειδή παρακολουθούσα την εκπομπή σας, ήθελα να πω την ιστορία μου. Ναι, και εγώ θα ήθελα να την ακούσω. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, η δουλειά μου άλλωστε. Λοιπόν, τώρα πώς... Καταλαβαίνετε. Ναι. Λόγω δουλειάς και λόγω αθλητισμού και αναγνωρισιμότητας είχα αρκετές κατακτήσεις κατά καιρούς. Ναι. Αλλά είχε δημιουργηθεί ένα θέμα. Τώρα δεν είμαι κι εγώ σίγουρος, να σου πω την αλήθεια, αλλά ο κολλητός μου έχει μια κοπέλα, μια σχέση. Τα έχουν πολλά χρόνια. Ναι. Και... έχω την εντύπωση ότι δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο και να στεριώσω. Επειδή μάλλον ή μου αρέσει η κοπέλα του ή μου αρέσει ο κολλητός μου. Αγαπητέ, δεν έχω καταλάβει τόση ώρα προσπαθώ να σας παρακολουθήσω. Εσείς είστε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, σωστά? Ναι. Ωραία. Και έχετε ένα φίλο και μου είπατε ότι δυσκολεύεστε να κάνετε σχέσεις γενικότερα και να νιώσετε ότι έρχεστε πιο κοντά με κάποια κοπέλα, διότι η δουλειά σας είναι πάρα πολύ απαιτητική και πάρα πολύ δύσκολη. Ναι. Και έχετε τώρα εσείς ένα κολλητό, ο οποίος έχει μία κοπέλα έτοιμη και νιώθετε εσείς τώρα γοητευμένος από την κοπέλα αυτή. Τώρα, κοίτα να δείτε, τώρα, εγώ αισθάνομαι καλά όταν είμαι με αυτούς, αλλά συνήθως επειδή ένα ζευγάρι είναι και μαζί. Τώρα απλά δεν ξέρω αν τελικά είναι η κοπέλα ή το ίδιο φίλος μου που με εξητάρει. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι είστε κοντά στο ζευγάρι και νιώθετε μία ευχαρίστηση. Ναι. Και μία χαρά. Τι? Που δεν μπορώ να τη νιώσω αλλού. Δεν μπορείτε να τη νιώσετε αλλού. Και τώρα εσείς προβληματίζεστε με το αν... αυτή η χαρά και η ευχαρίστηση που νιώθετε πηγάζει από την κοπέλα ή από τον φίλο σας.
Ναι, και επειδή ήταν, είναι λίγο δύσκολο το θέμα να το συζητήσω με γνωστούς ή φίλους ή άτομα που μας ξέρουν. Το καταλαβαίνω. Κύριε ποδοσφαιριστή, μιλήστε λίγο πιο δυνατά. Μισό λεπτό. Τώρα καλύτερα. Ναι, λίγο πιο δυνατά. Τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος να τεστάρω το ένα ή το άλλο, αν είναι ο ένας ή ο άλλος που με κάνει και νιώθω καλά. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι μπορεί... Το νιώθω καλά, πού το εντάσσετε, περνάτε ωραία το χρόνο σας, πάτε για ποτό και περνάτε ωραία ή νιώθετε έτσι ένα ντουβρουτζά, την πεταλούδα στο στήθος να πηγαίνω έρχεται. Μία, πώς να το πω, ένα αίσθημα ασφάλειας, μία ζεστασιά. Αυτό που νιώθει κάποιος όταν είναι κοντά με κάποιον άλλον. Δεν ναι. Τα φτιάχνει, ας πούμε, και το λόγο που κάνουμε σχέσεις, όχι μόνο για σεξ, αλλά για το κάτι, για το κάτι παραπάνω. Ωραία. Και δεν ξέρετε αν το κάτι παραπάνω το νιώθετε με την κοπέλα ή με το φίλο σας. Ναι, γιατί πάντα είχαμε αυτή τη κοντινή σχέση με το φίλο μου. Αλλά ήταν λόγω φιλίας, πίστευα. Δηλαδή τώρα ξέρω... θέλετε να μου πείτε ότι μπορεί να είστε ερωτευμένος και με το φίλο σας. Αυτό θέλω να καταλάβω κι εγώ, αν μπορώ να το καταλάβω. Ναι. Ξεχωριστά βρίσκεστε. Δηλαδή... Ρε παιδί μου, δεν ξέρω γιατί σου μιλάω στον πληθυντικό τώρα ξαφνικά. Μάλλον είπες ποδοσφαιριστής και γνωστός και με ψάρωσες. Ξεκινήσαμε από πληθυντικό ευγενίας, αλλά... Είναι αυτό το ψαρωτικό. Ρε παιδί μου, εσύ νιώθεις... περνάς χρόνο ξεχωριστά με το φίλο σου και την κοπέλα... Λίγο με το φίλο σου να πάτε για ένα καφέ μόνοι σας ή με την κοπέλα του. Μόνοι σας επίσης. Συνήθως δεν τυχαίνει, γιατί μένουν και μαζί ή είναι και λίγο παντόφλος, να το πω. Και όποτε βγαίνουμε είναι πάντα μαζί. Οπότε δεν τυχαίνει να περνάς χρόνο μαζί του. Έχουμε πολύ καιρό να βγούμε οι δυο μας, ας πούμε. Παλιά, όταν βγαίνατε οι δυο σας. Εγκομενίζαμε. Με κοπέλες. Ναι, παλιά. Αυτό είναι, τα έχει 5 χρόνια μας τώρα. Τι? Αυτό πριν 5 χρόνια, γιατί μετά τον χάσαμε. Θεσμεύτηκε. Ναι. Και τότε τι ένιωθες? Κοντά του, ένιωθες πάλι μία ασφάλεια, έλεγες που θα πάμε να... Τότε ήμουν και πιο μικρός, εντάξει, ήταν και αλλιώς τα πράγματα, ό,τι βρίσκαμε μπροστά μας. Ναι, κατάλαβα. Λάγαμε. όπως κάνουν ξέρω εγώ τα αγόρια στην ηλικία μας. Ρε παιδί μου, ναι, αλλά γιατί έχεις προβληματιστεί τόσο με το συγκεκριμένο άντρα? Δηλαδή, θέλω να πω, έχεις δει εσύ ότι νιώθεις κάτι παραπάνω, έχεις ένα παραπάνω αίσθημα και για άλλους άντρες ή μόνο για το συγκεκριμένο? Για άλλους όχι, αλλά ούτε και για άλλες γυναίκες. Δηλαδή το μόνο που σε εξητάρει είναι το συγκεκριμένο ζευγάρι, αλλά μεμονωμένα ή και όχι? Τώρα δεν ξέρω, άμα μου αρέσουν και για μαζί δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εσένα σ' αρέσει το πώς νιώθεις όταν είσαι μαζί τους, όταν βγαίνεις. Ναι, ναι. Μήπως σου λείπει μια σχέση, βρε εσύ, ποδοσφαιριστή μου? Δεν ξέρω τώρα, γιατί δεν θα μου έβγαινε, να σου πω, σε κάποια άλλη από τις τόσες που ξέρω. Τι? Δεν θα μου είχε βγει αυτό το αίσθημα και σε κάποια από τις τόσες που είχα γνωρίσει. Κοπέλες. Ναι. Μήπως, ρε παιδί μου, με τους γονείς σου τα πας καλά? Εντάξει, τώρα έχουμε να μιλήσουμε και τη χρόνια. Μήπως τους βλέπεις λίγο σαν γονείς και καλά τι είπε ο μπαμπάς, η μαμά και το παιδάκι? Δηλαδή, μήπως η ασφάλεια που νιώθεις πηγάζει από αυτό, το ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το σπίτι τους, μένουν μαζί, είναι πιο τακτοποιημένα τα πράγματα στη ζωή τους, έχουν τη συντροφικότητά τους και όλα αυτά, ρε παιδί μου, είναι ένα ζευγάρι κανονικό. Μήπως εσύ γεμίζεις ίσως την έλλειψη, ρε παιδί μου, συντροφικότητας και ασφάλειας που έχεις μέσω αυτών? Δηλαδή, μήπως είναι αυτό και μήπως έχεις έτσι λίγο τρομάξει και το έχεις πάει λίγο παραπέρα? Δεν ξέρω, ομολογώ. Δεν ξέρεις, ομολογείς. Αλλά δεν νιώθεις... Να ρωτήσω τώρα, άμα της προτείνω να μείνουμε μαζί, φιλικά... Ποιον καλέ, του ζευγαριού, θα του πεις... Τα παιδιά. Θα πεις στο ζευγάρι να πας να κατσικωθείς και εσύ εκεί σπίτι? Για να με βοηθήσουν να το ξεπεράσω κιόλας, πιστεύω. Και να καταλάβω αν είναι αυτό ή αν είναι ανάγκη να έχω
Μπορείς να του ζητήσεις, ποδοσφαιριστή μου, μπορείς να του ζητήσεις κάτι πιο απλό. Να πάτε διακοπές, 3-4 μέρες. Θα λιώσουμε στο ποτά. Βρε, να, αυτό πειράζει. Πειράζει σε... Δεν πρέπει να πίνεις εσύ, Εντάξει, τον Αύγουστο προλαβαίνουμε. Ρε παιδί μου, να πάτε, ξέρω εγώ, να περάσετε κάποιες μέρες μαζί που αναγκαστικά Σόνι και Ντε θα είστε επί μονίμου βάσεως, ξέρω εγώ, μαζί. Και να δεις εκεί πέρα πώς πηγαίνει. Έχετε πάει ποτέ διακοπές μαζί? Έχετε με το Μύκονο είχαμε πάει. Τι? Μύκονο είχαμε πάει. Τι Μύκονο, βρε εσύ, ποδοσφαιριστή μου. Μόνο εγώ και ο φίλος μου έχω πριν χρόνια, όχι με την κοπέλα του. Και οι τρεις μαζί, αν έχετε πάει, λέω. Όχι, δεν έχει τύχει, αφού τρώει παντόφλα και μάει μόνος του. Αυτό σου λέω. Μήπως πρέπει να τους προτείνεις να πεις, βρε παιδιά, να βρεις και εσύ μια καημένη εκεί πέρα να την πάρεις, να κάνει το ζευγάρι σου και να πάτε και οι τρεις μαζί και οι άλλοι για να δεις, να το τσεκάρεις. Θα κοιτάξουμε για Μπάνσκο, έχει ευκαιρίες. Εκεί που θα είναι και φτηνά. Εγώ έτσι νομίζω, αλλά μου βγάζεις γενικότερα, έχω την αίσθηση ότι δεν είναι κάτι παραπάνω. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι είναι η αίσθηση αυτή, η αίσθηση της αγάπης, του κουκουλιάσματος, της συντροφικότητας και της ζεστασιάς, ρε παιδί μου, που έχει ένα σπίτι, που εσύ λογικά και λόγω προγράμματος και ρουτίνας και δουλειάς και καθημερινότητας και λόγω του ότι με τους γονείς σου δεν τα πηγαίνεις και πάρα πολύ καλά. Μήπως είναι αυτό που σε έχει κολλήσει, αυτό. Μήπως βρίσκεις μια οικογενειακή θαλπορή στο σπίτι τους. Που αυτό συμβαίνει γενικότερα, έτσι. Μάλιστα. Αλλά πολύ προβληματισμένο σε βλέπω. Πολύ έτσι. Γι' αυτό πήρα κι άλλο τηλέφωνο, γιατί ήμουν προβληματισμένο. Ξεπροβληματίστηκες καθόλου? Δηλαδή, θες. Εγώ θα το αναλύσω. Όση ώρα θες αυτό, μέχρι να σε κάνω έτσι να σε ακούσω λίγο πιο χαροπό. Τώρα μου έδωσες τροφή για σκέψη. Τροφή για σκέψη. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό. Μάλλον καλό είναι. Δεν παχαίνει κιόλας. Έχεις παχαίνει. Δεν παχαίνει. Δεν παχαίνει. Πάντως, επειδή σε έχω βρει και στο Facebook, άμα θες ας σου κάνω poke, να με καταλάβεις ποιος είμαι. Και να, όποτε θες, αν θες κιόλας, να μήπως βγούμε και τα πούμε και σε κάποιο καφέ. Να πάμε και μαζί στον Μπάνσκο, που μια καημένη είπα εμένα, βρήκες. Φαίνεται καλή και χαμογελαστή γι' αυτό. Φαίνομαι ήσυχη, Τουλάχιστον θα μας φτιάξεις τη διάθεση. Εντάξει, τι μπορώ κάνω κι εγώ, ποδοσφαιριστή μου. Κοίτα να δεις, εγώ όσο μπορώ να βοηθήσω, τύπου ξέρω εγώ να προτείνω πράγματα, να προσπαθήσεις έτσι να το ξεδιαλύνεις το πράγμα, φυσικά και ξέρω εγώ, ναι. Εγώ άλλωστε έχω πει, ρε παιδί μου, ότι δεν είμαι ψυχολόγος τύπου ότι θα σου βρω τη λύση τώρα. Εγώ γενικά με τον κόσμο που παίρνει τηλέφωνο, με όλους εσάς συζητάω και προσπαθώ μαζί σας να βρω μία λύση στο πρόβλημα που ενδεχομένως έχετε, ρε παιδί μου. Οπότε, αυτό. Τώρα, αν είναι μπόνους στο Μπάνσκο, τι να σου πω, θα το σκεφτώ. Άμα λύσουμε το πρόβλημα, είναι και κερασμένα, εντάξει. γιατί αλλιώς δεν είναι. Άντε, δυο φορές. Εντάξει, άντε, κερνάμε. Ελπίζω να βοήθησα και γενικότερα αν υπάρχουν εξελίξεις, γιατί ξέρεις, αυτά είναι και πολύ λεπτά θέματα. Εντάξει, αν υπάρχουν ή θα ξαναπάρω τηλέφωνο live ή θα τα πούμε και από κοντά, αν ποτέ και όποτε. Ναι, να ξαναπάρεις τηλέφωνο βέβαια και μιλάμε. Okay. Χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα και να σου πω, έχεις έτσι εσύ η ατάκα για τον τοίχο μου? Για τον τοίχο? Ο τοίχος. Να βάλει ένα που μ' άρεσε από μικρός. Ναι. Ότι από σούπερ ήρωες, ο αγαπημένος μου ήταν ο μπάρμαν. Ορίστε. από σούπερ ήρωες, ο αγαπημένος μου ήταν ο μπάρμαν. Ποδοσφαιριστή μου, είμαστε εκπομπή συναισθηματικο-ερωτικό τέτοια. Ο μπάρμαν που κολλάει. Μα όποιος έχει προβλήματα και καημούς, εκεί πάει και πίνει. Αυτό είναι ένα point που δεν είχα σκεφτεί. Είναι, από πριν σούπερ... από εσένα σε τρεις μπάρμαν, τα είχα πει, τι νομίζεις. Πας και μικροπίνεις, ρε εσύ, πώς παίζεις μπάλα? Μεταξύ μας αυτά. Εντάξει, ο Τζόρτζεβιτς όσα χρόνια τι έκανε, και δύο πακέτα. Ποιος ο Τζόρτζεβιτς? Δεν ξέρω, τι έκανε αυτός.
Α, Ζάρα. Α, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, ελπίζω να βοήθησα όσο μπόρεσα, τέλος πάντων. Πάρε τηλεφωνάκι ξανά και ξανά και ξανά μέχρι να βρει λύση. Εγώ εδώ είμαι κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 11 μέχρι τη 1. Done. Τα τηλέφωνα είναι πάντα αυτά τα αγαπημένα, ίδια και απαράλλακτα. Ο Κωστάκης εδώ για να επικοινωνεί μαζί σας, να σηκώνει το τηλέφωνο. Και εγώ εδώ για να σας λύνω τα προβλήματα. Οπότε, αγαπητέ μου ποδοσφαιριστή, όποτε έχεις εξελίξεις, πάρε την Νίνα τηλέφωνο. Θα την πάρουμε λοιπόν. Θα την πάρει. Να βρούμε και ατάκα καλύτερη, γιατί δεν σ' άρεσε την τελευταία, αλλά τι τα κάνουμε. Δεν με ενθουσίασε, αλλά δεν έχει να λέει. Καλή καρδιά. Το αφήνω πάνω σου. Αυτό σχεδίασε μία για μένα. Καλά γκολ, φίλε μου. Bye bye bye. Γεια σου. Λοιπόν, ακούσαμε και τον φίλο ποδοσφαιριστή και τι έτσι αθλητικό. Αθλητικό φίλοι είμαστε σε αυτήν την εκπομπή. Έχουμε ποδηλάτη. Έχουμε ποδοσφαιριστή. Να πάρει και ένας πολίστας να μας αποτελειώσει τώρα. Και για να ακούσω την επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Κοσμάς πάλι. Ο Κοσμάς είστε. Ναι, ναι, ο Κοσμάς. Ποιος Κοσμάς. Ο ξάδερφος του ποδηλάτη. Καλά, δεν με θυμάστε. Βρες ξάδερφε ποδηλάτη, τι κάνεις. Πολύ όμορφα, εσείς. Α, και εμείς πολύ όμορφα. Εδώ προσπαθούμε. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλά, πολύ καλά. Έχετε πάλι χαιρετίσματα από την όμορφη Ρόδο και από την παρέα μου. Α, χαιρετίσματα επίσης την όμορφη Ρόδο και στην παρέα σου. Αυτή τη στιγμή σας βλέπουμε δύο άτομα. Δύο ολόκληρα άτομα με παρακολουθούν. Ολάκερα, ολόγιωμα άτομα. Ολόγιωμα. Λοιπόν, χαιρετίσματα στη μεγάλη σου παρέα, Κοσμά. Θα τα δώσω, θα τα δώσω. Να τα δώσεις. Τι κάνεις, Κοσμά. Είμαι πολύ όμορφα. Mm. Χρόνια πολλά, κυρία Νίνα, ξέχασα να σας πω. Σήμερα δεν γιορτάζετε. Σήμερα δεν γιορτάζω, όχι παιδιά. Μα πώς, αφού σήμερα γιορτάζετε. Στέλλα, οι Στέλλες δεν γιορτάζουν σήμερα. Ναι, οι Στέλλες γιορτάζουν, με λένε Νίνα. Χρόνια πολλά λοιπόν. Νίνα, με λένε Νίνα. Από το Στελιανίνια, από το Στελιανίνα δεν βγαίνει. Όχι, παιδιά, δεν βγαίνει από αυτό το. Ούτε από κάτι άλλο παραπληγικά που ακούω. Εγώ αλλιώς είμαι βαφτισμένη. Μη μου πείτε ότι είστε βαφτισμένη, Κατερίνα. Μη σας το πω, δεν χρειάζεται. Παναγία μου και Χριστέ μου. Τι πάθατε. Δεν το περίμενα. Δεν το περιμένατε, σας απογοήτευσα. Χρόνια σας πολλά, να χαίρεστε το όνομά σας, κατόπιν εορτής βέβαια. Σας ευχαριστώ και κατόπιν εορτής σας είναι. Λοιπόν, το θέμα μας μήπως είναι οι ανεκπλήρωτοι έρωτες. Βρελές να είναι οι ανεκπλήρωτοι έρωτες. Μου το σφίριξε ένα πουλάκι. Ένα πουλάκι σας το σφύριξε. Ναι, έχετε ναι. Ανεκπλήρωτους έρωτες, Κοσμά, φίλε. Έχω, ο δύσμυρος έχω. Έχετε. Θα θέλατε να ναι. Τους μοιραστείτε με μένα. Την τσιδωμένη ιστορία μου θα τη μοιραστώ με σας. Σας ευχαριστώ. Για να ακούσω. Που λέτε, παλιά, μια φορά και έναν καιρό, που μικρός ήμουνα δεν καταλάβαινα, γνώρισα μια κοπέλα. Αυτή η κοπέλα, μόλις την είδα την ερωτεύτηκα. Έπαθα σοκ. Λέω, Παναγία μου, τι οπτασία είσαι εσύ, κοπελάρα μου. Από μέσα μου τα πω. Σας ευχαριστώ. Αυτή μόλις με είδε, με κοίταξε με ένα σπινθυροβόλο βλέμμα. Σαν αυτό, για δείτε, σαν αυτό, έτσι. Αυτό ακριβώς, αυτό. Ναι, συνεχίστε. Αυτό είναι. Και με κοιτάει που λέτε με αυτό εδώ πέρα το βλέμμα και εγώ πάγωσα. Την πιάνω και της λέω. Συγγνώμη της λέω, ονομάζομαι Κοσμάς. Έτσι της είπες, βρε εσύ. Έτσι της είπες, ξάδερφε ποδηλάτη. Εγώ έκανα το σπινδυροβόλο βλέμμα και εσύ της είπες συγγνώμη, αλλά είμαι ερωτευμένος μαζί σας. Της το είπα, ήθελα να το παίξω σοβαρός, να δείξω ότι έχω το κύρος μαζί μου. Τέλος πάντων, ωραία, ας συνεχίσουμε. Της λέω, είμαι ο Κοσμάς, είμαι ερωτευμένος μαζί σου και έχεις ένα πολύ σπινθυροβόλο βλέμμα. Και κατέκτησε στην ψυχή μου. Με κοιτάει, μου λέει, γεια σου, εγώ ονομάζομαι, δεν μπορώ να σας πω το όνομά της, οπότε θα την φωνάζουμε Χ. Χ. Εγώ ονομάζομαι Χ. Και έχεις και εσύ ένα παρόμοιο σπινθυροβόλο βλέμμα και είμαι κι εγώ ερωτευμένη μαζί σου. Εκείνη τη στιγμή όμως, ήρθε ο κακός ο λύκος. Όχι ο κακός ο λύκος.
σαν να μην το ήξερα. Σαν να, μην έπρεπε να την κάνω αυτή την κίνηση. Τι έκανε. Γίνεται χαμός και σπάω διάολο στο ποδάρι του και έρχεται ένας μουσάτος άντρας, 2 μέτρα, ξανθός έτσι, ξυρισμένος γύρω-γύρω το κεφάλι. Πού τον βρήκες, βρε ξάδερφε ποδηλάτη, τον δίμετρο, τον μουσάτο, τον ξανθό εσύ, πού τον είδες? Αυτός μας παρακολουθούσε και έρχεται από πίσω της. Ναι. Και έρχεται και με κοιτάει. Αυτούς τους δίμετρους όλοι οι άσχετοι τους βλέπουν, εγώ δεν έχω δει κανέναν τέτοιο. Πού να σας τα λέω, πού δεν φαντάζεται έχει συμβεί στη ζωή μου, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Να, για πείτε μου. Και έρχεται αυτός ο δίμετρος, ο ψηλός, ο μουσάτος, ξανθός άντρας. Τα ξανάπαμε. Και με κοιτάει με ένα ύφος τόσο υποτιμητικό, σαν να μου λέει, εσύ πρέπει να είσαι ένα σκουπίδι. Αυτό έλεγε από μέσα του, αυτό έλεγε το ύφος του. Και απ' έξω του με ρώτησε, εσύ είσαι αλλοεθνής. Του λέω, συγγνώμη κύριε, τι εννοείται αλλοεθνής. Μου λέει, ότι κατάγεις από άλλη χώρα, ότι η καταγωγή σου δεν είναι από την Ελλάδα, ότι είσαι από αλλού κρατάει σκούφια σου. Από τον Άρη. Όχι, δεν είμαι από τον Άρη. Από τη Σελήνη. Είμαι από την Αφροδίτη. Από την Αφροδίτη, ναι. Του λέω, όχι, από εδώ είμαι. Του λέω έτσι μασώντας τα λόγια μου. Και εκείνη τη στιγμή μου λέει, αυτή εδώ πέρα είναι η κοπέλα μου. Του λέω, η κοπέλα σου, λέω, συγγνώμη. Δεν ήξερα, λέω, εντάξει, αλλά η καταγωγή μου δεν έχει καμία σχέση με το γεγονός ότι μου άρεσε η κοπέλα σου. Μου λέει, έχει, έχει. Λέω, τι σχέση έχει. Έλα μου, λέει, αυτά τα δύο, η καταγωγή σου και το γεγονός ότι σου άρεσε η κοπέλα μου, έχουν ως αποτέλεσμα ότι ο πατέρας μου είναι δάσκαλος του καράτε και θα σε δείρει. Τον κοιτάω, του λέω, καλά, άνθρωπο μου, πατάς καλά, είσαι σοβαρός, του λέω. Δεν ήτανε. Με κοιτάει. Με κοιτάει εκείνη τη στιγμή τι κάνει, βγάζει ένα πιστόλι και με πυροβολάει. Σε πυροβόλησε. Με πυροβόλησε στην καρδιά κατευθείαν. Την καρδιά. Ναι, γιατί με πυροβόλησε μεταφορικά. Όχι κυριολεκτικά. Μεταφορικά, δηλαδή πυροβολήθηκε η καρδιά μου, το συναίσθημά μου. Και μου ζήτησε το κεφάλι, ζήτησε συγγνώμη και βουτήσε και έφυγα. Αυτό ήταν. Όχι, συνέχεια. Α, έχει κι άλλο. Χτύπα κι άλλο, ρε εσύ, Κοσμά. Την κοπέλα, δεν είναι μεγάλο, μισό λεπτό τελειώνω. Την κοπέλα κάθε μέρα τη συναντώ μπροστά μου. Μια φορά το μήνα κάθε μέρα. Και έχει το ίδιο στην πυροβόλο βλέμμα. Και καμιά φορά μου κλείνει το μάτι και μου στέλνει ραβασάκια στην καφετέρια που κάθομαι, γράφει αποδείξεις, τη πετάει, μου λέει σε θέλω, είσαι πολύ ωραίος, έχεις πολύ ωραίο χαμόγελο. Και εγώ δεν απαντώ γιατί φοβάμαι, επειδή. Ο μπαμπάς του γκόμενού της είναι δάσκαλος καράτε. Με πώς θα τα βάλεις εσύ με ένα δάσκαλο καράτε? Δεν μπορώ. Όχι. Τι να κάνω, κυρία Νίνα, δεν μπορώ. Είμαι απογοητευμένος. Έχω βρει την αδιέξοδο της ζωής μου τώρα. Ναι. Ωραία. Εσείς τι θα κάνατε? Πείτε μου, δώστε μου μια συμβουλή λίγο να λυτωρθώ, να εξηλωθεί η ψυχή μου, το θέλω. Σε ψυχολόγο θα πήγαινα, Κοσμά μου. Σε ψυχολόγο θα πήγαινα. Ειλικρινά, όσα σου συμβαίνουν είναι τραγικά. Όσα σου συμβαίνουν, είσαι βασικά πολύ βαριά σημαδεμένος. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Νομίζω ότι χρειάζεσαι βοήθεια πιο professional. Πιο professional, λέτε. Μα σαφώς. Εγώ να κάνω κίνηση ή να μην την κάνω. Φοβάμαι για να μην προσπάω και ξύλο. Κάνε την κίνηση, Ματ, Κοσμά. Να την κάνω, λέτε. Τόλμησέ το. Λέτε, τολμώ νικά δηλαδή. Φυσικά. Μάλιστα. Θα την κάνω. Τι να πω για να το λέτε εσείς. Μάλλον κάτι θα ξέρετε. Θα το τολμήσω λοιπόν και... Εντάξει, τουλάχιστον, κυρία Νίνα, άμα πάω νοσοκομείο, στείλτε μου ένα λουλούδι εκεί πέρα να... Θα σας στείλω, μεσχέ Κοσμά, ένα λουλούδι, ένα λουκούμι, ένα κάτι τι θα σας στείλω, εν πάση περιπτώσει. Θέλω έναν λουκουμάδα. Ένα λουκουμά, θέλετε? Έναν λουκουμάδα. Τι είναι λουκουμάδας? Δεν είναι η λουκουμάδας ο λουκουμάδας. Ναι. Λοιπόν, αγαπητέ ξάδερφε ποδηλάτη, πάρε 2-3 ηρεμιστικά. Ξάβλωσε, πιες και ένα γάλα. Λοιπόν, προσπάθησε να ηρεμήσεις. Και την επόμενη φορά που θα πάρεις τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ να σκέφτεσαι
Τι λες, κάποια πράγματα. Εντάξει. Εντάξει, κυρία Νίνα, εντάξει. Φιλάκια πάρα πολλά. Γεια σας, γεια. Περαστικά. Γεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εκπομπή, γιατί από όλα έχει ο Μπαξές, όπως λέω, ξαναλέω και θα ξαναματαλέω, γιατί ακούμε και τα κίνα μας, ακούμε και τα τούτα μας, ολίγον τι ακούμε και τα από τα άλλα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε από όλα και λίγο φαντασία και λίγο παραμύθι και λίγο συνέστημα και λίγο αγάπη, αλλά και πολύ ανεκπλήρωτο έρωτα. Πάω στο επόμενο τραγούδι κλειδί. Μέχρι τότε χρησιμοποιήστε τα τηλέφωνα που βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Μα ναι. Σπατάλι, κάτι τα δυνατό. Να εφεύρεις το όνειρο, μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα. Μην ανάβεις το φως, τραβά πλάτη κουρτίνα. Πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο, καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ. Ένας μαγνήτης στο ψυγείο, ένα σημείο με ένα αστείο. Ένα σπίτι, ένα φιλί, ένα τείο. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά. Ένα αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά. Στο δωμάτιο, το δρόμο, τη δουλειά, το σχολείο. Μια ψυχή κι άλλη μία και μια συνομιλία. Μόνο μάτια και λέξη καμία. Ένα τέλειο λάθος, μια καινούργια αρχή. Ένα δάκρυ που δεν μπορεί να κρυφτεί. Μια ανάσα βαθιά για να μην τρελαθώ. Μια ιστορία αγάπης, τι πιο απλό. Και Θεός και αμαρτία κι άλλη μια ευκαιρία. Για όσους δεν φύγαν τον χρόνο να ψάξουν. Είναι μέσα σου η λύση που θα τιμωρήσει. Όσους δεν έχουν φτερά να πετάξουν. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά. Ένα αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Θέλω να είμαι μαζί σου, να γεράσω μαζί σου το φεγγάρι, να έχουμε στρώμα. Και τυχαίο και γραφτό το μεγάλο μωρό που παίζει με τόξο και βέλη. Που χτυπάει και φεύγει, όλα τα ανατρέπει. Μα ο χάρτης το δρόμο σου δείχνει. Του κρυμμένου θησαυρού το ταξίδι τελειώνει. Εκεί που είναι αδύνατο να είμαστε μόνοι. Σε κοιτάζω στα μάτια σαν καθρέφτες γυαλίζουν. Το πιο ωραίο εαυτό μας αντικατοπτρίζουν. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά. Ένα αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά. Την ώρα που χορεύεις, ξαφνικά, ταραταζούμ, ανοίγουν οι κάμερες. Η κάμερα, μάλλον.
Λοιπόν, ακούσαμε το φίλε με ακόμα. Τι ωραίο τραγούδι, τι αγαπησιάρικο. Φυσικά δεν κολλάει με του ανεκπλήρωτου έρωτε τόσο πολύ, αλλά που ξέρει, μπορεί να έχει μόλι χωρίσει και να θυμάσαι τότε που τη έλεγε φίλα με ακόμα, φίλα με ακόμα, φίλα με ακόμα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Τι άλλα, τηλέφωνο. Ναι. 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 Καλησπέρα, Νίνα μου. Τι κάνεις, κορίτσι μου? Καλά, ποιος είναι? Είμαι η κυρία Φτέρπη, δεν με θυμάσαι. Είστε κυρία Φτέρπη. Είχαμε μιλήσει, κορίτσι μου, πριν 2 εβδομάδες. Κυρία Φτέρπη, είστε η κυρία Φτέρπη από το Καπίκα Ματερού. Α, μπράβο. Τι κάνετε, κυρία Φτέρπη, γιατί σας ακούω down? Γιατί είμαι κουρασμένη, κορίτσι μου. Εχθές γύρισα από ταξίδι. Α, πού ήσασταν, κυρία Φτέρπη? Θυμάσαι που σου είχα πει για μια φιλενάδα μου? Θυμάμαι. Τελικά τα μπλέξαμε λιγουλάκι. Και πήρα να σου τα πω, γιατί σου είχα πει, θα σε ξαναπάρω. Κυρία Φτέρπη! Τι έγινε, το λοιπόν, πείτε τα μου από την αρχή. Βασικά, θα σας πω κάτι, κυρία Φτέρπη, επειδή έχει περάσει πολύς καιρός, θέλω να ξαναθυμίσετε εντάχει στον κόσμο τι σας έχει συμβεί εσάς στη ζωή σας. Τώρα δεν έχει πολύ σημασία. Δεν τώρα. Έχει πολύ σημασία, αλλά θέλω να θυμίσετε στον κόσμο αυτό που θα κάνω εγώ τελικά. Εσείς είχατε μία φίλη από το Καπί, που σας κόρταρε ο λίγον τι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και ξαφνικά αποφασίσατε να ενδώσετε και πήγατε ένα ωραίο ταξίδι. Πού πήγατε? Πήγαμε στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία? Για μία εβδομάδα. Για μία εβδομάδα. Πώς περάσατε? Πείτε μου όλα, όλα πείτε τα μου. Τι να σου πω, ρε κοπέρα μου. Δεν θυμάμαι και πολλά. Γιατί με το που πήγαμε, με πήγε σε κάτι μαγαζά που καπνίζαν κάτι μεγάλα τσιγάρα. Ναι. Και εκεί πέρα μετά, από εκεί και πέρα τα ξέχασα όλα, λες και ξαναγύρισε το Αλτσχάιμερ, νόμιζα. Ναι. Πήρα τηλέφωνο τον γιατρό μου, αλλά μου είπε ότι δεν είναι τίποτα. Έτσι σας είπε. Κυρία Φτέρπη, θυμίστε μου λίγο, η φίλη σας πόσο ετών είναι? Είναι 78. 78. Και αυτά τα μαγαζιά που τα ήξερε η φίλη σας, κυρία Φτέρπη? Έχει πάει πολλές φορές, μου είπε. Είναι... παλιά καραβάνα. Α, είναι παλιά καραβάνα. Ναι, ναι. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Εσείς, κυρία Φτέρπη μου, είστε 80... 86 χρονών. Και ακμεότατη. 20χρονη. Τι 20χρονη. Και κατέβα. Όχι κατέβα, καλά είναι εκεί στα 20, νιώθω πολύ όμορφα. Τέλεια. Κυρία Φτέρπη μου, και να σας πω, τώρα εσείς πήγατε σε αυτά, γυρίσατε τα αξιοθέατα της Ολλανδίας. Πήγατε στα μαγαζιά αυτά που... παιδί μου, μια εβδομάδα στο ξενοδοχείο τη βγάλαμε. Ποιο ξενοδοχείο, κυρία Φτέρπη μου, τώρα αφού μου είπατε ότι σας πήγε σε αυτά τα μαγαζιά με τα μεγάλα τσιγάρα. Την αρχή, μετά όμως... Α, ήσασταν νωρίς. Είδαμε το φως του ήλιου. Βλέπατε το φως του ήλιου, τι ρομαντικά. Δεν το είδαμε, μόνο τον έρωτα. Δηλαδή, τι εννοείτε, κυρία Φτέρπη? Δηλαδή, με έμαθε νέα κόλπα. Η κυρία Φτέρπη δεν τα ήξερε αυτά τα πράγματα. Δεν τόσα χρόνια. Σας άνοιξε τα μάτια, λέτε. Μόνο τα μάτια, μήνα μου. Μόνο... δεν θέλω, κυρία Φτέρπη, δεν θέλω να μου πείτε τι άλλο σας άνοιξε. Τους ορίζοντες, Νίνα μου. Ναι. Γενικά, δηλαδή, εσείς έχετε την αίσθηση ότι κάνατε εν τέλει την καλή επιλογή, τη σωστή επιλογή, την επιλογή που άξιζε. Όπως καταλήξαν τα πράγματα, μου φαίνεται πως ναι. Ναι. Με τα άλλα τα αγόρια που φλερτάρατε στο Καπί. Τα αγόρια που φλερτάραμε στο Καπί δεν θα τα δώσω άλλη σημασία. Να σου πω δηλαδή τι έγινε. Ένα βράδυ πριν 2 εβδομάδες περίπου είχαμε κάτσει και είπε αυτή η φιλενάδα μου να παίξουμε strip poker. Παίζετε poker, κυρία Φτέρπη, Strip poker, πώς τα λένε τώρα, αυτά που παίζεις και άμα χάσεις βγάζεις τα ρούχα, ξέρεις. Το ότι δεν τα ξέρω εγώ αυτά, κυρία Φτέρπη μου, και τα ξέρετε εσείς, πολύ με πληγώνει.
Έλα ρε, που δεν ξέρεις το, του strip poker. Όχι κυρία Φτέρμη, δεν το ξέρω. Παίζεις το πόκερ, αλλά άμα χάνεις, αντί να βγάζεις λεφτά, βγάζεις, ξέρω εγώ, την ηχθιά. Βρακιά. Εν πάση περιπτώσει, ας συνεχίσουμε. Και είχαμε μείνει εγώ με τους, αυτούς τους δύο, ναι, και τη φιλενάδα μου. Ναι. Αλλά αυτοί οι δύο τελικά δεν κάτσαν να παίξουν μέχρι τέλους. Δεν τα πετάξανε. Βεβαίως. Αλλά εσείς τολμήσατε. Δεν πάνε, κυρία Φτέρβη, πάντα. Κυρία Φτέρβη. Είμαι εγώ με τη φιλενάδα μου. Και τελικά, εκεί που είχα δύο άσους, στο φλόπ κατεβαίνει ο Ρήγας και κερδίζει η φιλενάδα μου. Σας κέρδισε και εσείς έπρεπε να εξεκριθείτε. Είχα μείνει μόνο με την νυχτικιά μου. Και μου λέει, άστο, θα το βγάλεις στο σπίτι. Τι να κάνω, με έριξε μόνο με αυτό. Είπε τώρα αυτό και σε ισοπαίδωσε, σας χαμέ. Εννοείται. Δηλαδή, νιώσατε έτσι πιο... γοητευτήκατε. Ναι, με διεκδίκησε, βρε παιδί μου. Η φιλενάδα τα ξέρει αυτά, μιλάει έτσι, έχει τον τρόπο της. Τα ξέρει, τα ξέρει. Τα θυμάμαι εγώ από την προηγούμενη φορά που τα λέγατε. Βεβαίως. Εντάξει, αφού σας κουλαντρίζει έτσι ωραία η φιλενάδα και περνάτε κι εσείς καλά, εγώ είμαι πολύ υπέρ. Και για να μην στα πολύ λόγω, γνώρισα εκεί στο ταξίδι στην Ολλανδία. Πήγα να αγοράσω εκεί τελευταία μέρα κάτι τσόκαρα. Ξέρεις, εκεί έχουν... Της Ολλανδέζας που κάνουν... Αυτά πήγα να αγοράσω και ήταν μια κοπελίτα εκεί που τα πουλάγε, τα φτιάχνε. Ναι. Και ανταλλάξαμε κάτι ματιές μυστήριες. Mm-hmm. Και το ένα έφερε το άλλο και μάλλον θα ξαναπάω, αλλά μόνη μου. Ξετσοκαριαστήκατε κοινώς με την κοπελιά. Όχι ακόμα, αλλά... Αλλά... Δεν ξέρεις. Αλλά θα γεμίσετε τσόκαρα στο σπίτι, από ό,τι καταλαβαίνω. Σουβενίρ, Νίνα μου, σουβενίρ. Σουβενίρ, κυρία Ευτέρπη, ξέρετε εσείς καλύτερα. Η κυρία Ευτέρπη ξέρει τα κόλπα. Η κυρία Ευτέρπη να ανοίξει καμιά σχολή, τελικά. Έτσι πολλές, Νίνα μου, σε πήρα να στα πω και στα είπα και ηρέμησα κι εγώ. Να σας πω, κυρία Ευτέρπη μου, η φιλενάδα... Πού ήτανε εκείνη την τελευταία τη μέρα? Δίπλα μου ήταν, αλλά δεν νομίζω να κατάλαβε. Α, εσείς παίζατε μπαλίτσα και με την κοπελίτσα και με τη φιλενάδα από δίπλα. Δεν φταίω εγώ, Νίνα μου, δεν φταίω εγώ. Δεν φταίτε εσείς, το ταπεραμέντο σας, κυρία Ευτέρπη, το ταπεραμέντο σας. Τι να κάνω, τι να κάνω, πες μου. Τι άλλο να κάνετε, κυρία Ευτέρπη, όπου όλα τα έχετε κάνει. Τι άλλο να κάνετε πια? Παλεύω να ζω τη ζωή μου στο maximum, που λένε. Στο maximum, έτσι ακριβώς. Γιατί μη κοροϊδευόμαστε, Νίνα μου, πόσα χρόνια μου έχουν μείνει. Κυρία Φτέρπη μου, έτσι όπως πάτε εσείς, που πολύ καλά κάνετε, σας βλέπω να ζείτε άλλα τόσα. Μακάρι, Νίνα μου. Δεύτερη εφηβεία περνάτε, ακράτητη, κυρία Φτέρπη. Είναι πολύ μικρή. Να τη ζείτε τη ζωή, μη την αφήνετε να περνάει από μπροστά σας. Έτσι ακριβώς. Έτσι γιατί ακριβώς. Μια μέρα θα ξυπνήσετε και θα πείτε τι έκανα στη ζωή μου. Εντάξει, θα πάμε στην Ολλανδία τότε κανένα ταξίδι. Να ανοίξει τύχη μας, να πάρουμε κανένα τσόκαρο κι εμείς. Καταλαβαίνει. Εγώ δεν καταλαβαίνω, κυρία Φτέρφη. Όλα τα καταλαβαίνει, Νίνα. Γι' αυτό σε παίρνω, γιατί όλα τα καταλαβαίνεις. Μα γι' αυτό, κυρία Φτέρφη. Λοιπόν, οπότε το θέμα με τα αγόρια το έχουμε λήξει. Όχι τελείως. Κυρία Φτέρφη. Είναι δυνατόν. Κυρία Ευτέρβη, δεν υπάρχει stop μετά το pop, κυρία Ευτέρβη. Γιατί είναι μου να μην τα έχουμε όλα στη ζωή μας, δεν καταλαβαίνω.
Έτσι ακριβώς, κύριε Ευτέρπη. Είναι σαν να μου λες, θα τρως κάθε μέρα μακαρόνια. Μα γίνεται, κύριε Ευτέρπη, μου στουμπώνεις από ένα σημείο και μετά. Θες να στουμπώσεις, δεν θέλεις. Δεν θες να στουμπώσεις, θες να λαδώσει και λίγο το μέσα σου, εν πάση περιπτώσει. Βέβαια. Πόσο μακαρόνι. Ακριβώς γίναμε. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Ευτέρπη, θέλω να μαθαίνω νέα σας, θέλω να μάθω εξελίξεις σύντομα, θέλω να μάθω αρχικά εξελίξεις για την κοπέλα με τα τσόκαρα, θέλω να μάθω εξελίξεις για τη φιλενάδα και για τα δύο τα αγόρια από το καπί. Θα περιμένω τηλεφώνημά σας σύντομα, κύριε Ευτέρπη. Έχω κρατήσει το email της κοπέλας. Αχα. Και θα την καλέσω στο Skype, μου είπε, κάτι τέτοια. Κύριε Ευτέρπη, πόσα ξέρετε εσείς, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Το παλεύω, Νίνα μου, το παλεύω. Κύριε Ευτέρπη μου, μπορεί και μια μέρα και να σας καλέσω εδώ στην εκπομπή μου. Θα έρθείτε να σας καλέσω. Ω, Νίνα, εννοείται. Εννοείται. Σου πω, θα φέρω και τις άλλες τις φιλενάδες μου από το καπί να κάνουμε τζερτζελέ. Τζερτζελέ. Ακριβώς, πώς τα λέτε, κύριε Ευτέρπη μου. Λοιπόν, θα μιλήσουμε. Περιμένω τηλέφωνό σας. Επίσης, κύριε Ευτέρπη, αφού είστε τόσο high-tech, να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής www.facebook.com Κωστάκη, δείξε. Κάθετος Νίνας Νάιτ. Θα το δείτε, κύριε Ευτέρπη μου, από κάτω. Σημειώστε το στο τευτέρι σας και μπείτε να μιλήσουμε, να τα πούμε. Ναι, θα σου κάνω like, Νίνα μου. Και να τα πούμε, κύριε Ευτέρπη μου, Ναι, ναι. Θα τα πούμε. Καληνύχτα, κόρη. Φιλάκια πολλά. Τα χαιρετίσματά μου στις κατακτήσεις σας. Να είσαι πάντα καλά και θα μιλήσουμε. Φιλάκια, μουά. Και είναι το σημείο που η Νίνα τρελαίνεται. Η κυρία Ευτέρπη ξαναχτύπησε. Και πάμε στην επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Βασικά... Αχ, τι έχετε πάθει, αγαπητέ μου, τι σας συμβαίνει. Τι να έχω πάθει. Βασικά έχω πρόβλημα. Τι. Το οποίο αφορά τη σημερινή σας θεματική. Mm-hmm. Ναι. Και το δεύτερο πρόβλημα που έχω είναι ότι αναγκάστηκα έτσι να περιμένω πάρα πολύ ώρα. Ναι. Ενώ θέλω να πω το δικό μου το πρόβλημα που είναι υπαρκτό και σοβαρότατο. Και έχουμε τώρα εδώ πέρα κάποιες περιπτώσεις οι οποίοι έτσι με εκνευρίσαν λιγάκι, θα μπορούσα να πω. Τι εννοείται, αγαπητέ μου. Τι περιμένατε εσείς? Δεν συνηθίζω να παίρνω έτσι τηλέφωνο και να λέω τα προσωπικά μου προβλήματα, αλλά σήμερα με άγγιξε η θεματική σας. Και ενώ περιμένω να πω το σοβαρό μου πρόβλημα, έχω τώρα εδώ τον Κοσμά και την κυρία Ευτέρπη τώρα και μου λένε και κάτι... Με κανάλα τις ιστορίες. Να σας πω κάτι τώρα, ακούστε. Συγγνώμη, απλά καταλαβαίνεις τώρα και συγγνώμη και για τον ενικό, απλά... εγώ θέλω να πω το πρόβλημά μου. Να σας πω λίγο κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουκάλι. Αρχικά, η κυρία Ευτέρπη είναι μια πάρα πολύ εξαιρετική κυρία, η οποία έχει ξαναπάρει τηλέφωνο στην εκπομπή και έχει κάποια, εν πάση περιπτώσει, θέματα η γυναίκα, που είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Σήμερα τώρα δεν είχε κανένα σοβαρό θέμα, εντάξει, μεταξύ μας. Πήρε εδώ τη φιλενάδα της να της πει τα θέματά της. Ότι με την άλλη τη φιλενάδα. Και για τα τσόκαρα, μεσχέ, γιατί εσείς τι ιστορία έχετε, καλύτερη? Εμένα η δική μου ιστορία είναι πολύ σοβαρή, Νίνα μου. Ποιος είστε αρχικά? Αντώνη με λένε. Αντώνη σας λένε, ναι. Πόσο χρονών είστε, Αντώνη? Είμαι 36 χρονών είμαι. Α, μια χαρά. Ναι. Και βασικά το πρόβλημά μου είναι ότι ο ανεκπλήρωτος ερωτάς μου αυτή τη στιγμή είμαι παντρεμένος για δεύτερη φορά με τον πατέρα μου. Ω, και εσείς τέτοια περίπτωση, μεσχέ Αντώνη, είσαι. Δυστυχώς. Τι εννοείται για δεύτερη φορά? Παντρευτήκανε, χωρίσανε, ξαναπαντρευτήκανε? Όχι, ο πατέρας μου παντρεύτηκε δεύτερη φορά. Ήτανε με τη μαμά σας και τώρα παντρεύτηκε την άλλη, την κοπέλα. Όπως τα λέτε. Όπως τα λέω. Να σας πω λίγο τώρα, και τι, εσείς δεν μένετε στο ίδιο σπίτι?
Όχι, προφανώς και δεν μένουμε στο ίδιο σπίτι. Αλλά η ιστορία αυτή ξεκινάει από πολύ παλιά, γιατί την ίν γυναίκα του μπαμπά, του πατέρα μου, ναι, την είχα συμμαθήτρια, ναι, και κρυφό έρωτα στο σχολείο. Και γιατί δεν εκδηλώθηκε ποτέ αυτός ο έρος? Δεν ξέρω, δεν δόθηκε ποτέ η ευκαιρία, ίσως... Από εκείνη. Δεν ξέρω. Από εκείνη, από μένα. Δεν τολμήσατε, νομίζω, Αντώνη. Δεν τολμήσατε να διεκδικήσετε αυτό που θέλατε. Δεν ξέρω τι έφταιξε. Ναι. Πιστεύω ότι ίσως ήταν συνδυασμός πραγμάτων. Δεν πήρατε από τον μπαμπά σας. Δεν είστε τολμών, νομίζω. Ο μπαμπάς μου δεν θα έλεγα ότι είναι τολμών. Πέφτουλας είναι. Γι' αυτό χώρισε και με τη μητέρα μου. Ναι. Το θέσατε κομψότατα. Τι κομψότατα τώρα, εν πάση περιπτώσει, άμα μπορούσες να καταλάβεις τι ψυχικό ράκος μου έχει προκαλέσει όλη αυτή η ιστορία. Ψυχική οδύνη, καταλαβαίνω. Εν πάση περιπτώσει, εσείς αυτή την κοπέλα τη γνωρίσατε στο σχολείο. Ήσασταν συμμαθητές, ήταν ο κρυφός σας έρωτας. Δεν το εκφράσατε ποτέ για τους δικούς σας λόγους, εν πάση περιπτώσει, και ξαφνικά μετά από αρκετά χρόνια, όπως καταλαβαίνω τώρα εγώ, βρέθηκε αυτή η κοπέλα να σας τη συστήνει ο μπαμπάς ως μέλουσα μαμά. Ναι. Κάπως έτσι. Εγώ γενικώς πάντα παρακολουθούσα τα βήματά της, γιατί όποτε αποφάσιζα να κάνω κάποια κίνηση, πάντα βρισκόταν κάποιος άλλος στη μέση ή είχε λείψει και αυτή για ένα διάστημα για σπουδές στο εξωτερικό. Δεν βόλεψε ποτέ η κατάσταση. Ναι. Και μόλις γύρισε και έχω μάθει ότι είναι μόνη, ελεύθερη και ωραία, εμφανίστηκε ο μπαμπάς. Εμφανίστηκε ο μπαμπάς. Πού τη βρήκε ο μπαμπάς σας? Από ό,τι λένε, γνωρίστηκαν ένα βράδυ σε κάποιο μπαρ. Μπερμπάντης ο μπαμπάς. Μπερμπάντης είναι και λίγο καλοστεκούμενος, έχει και λεφτά πολλά. Mm-hmm. Βασικά, δεν θέλει και πολύ. Πιστεύω ότι αυτό είναι και το βασικότερο, γιατί εντάξει, όπως και να έχει... Μετράει, λέτε. Είστε λίγο επιρρεπείς οι γυναίκες με το χρήμα. Μετράνε τα εγκαφρά. Ναι, σίγουρα. Ναι, και μας βγήκε πρώτος ο μπαμπάς, όπως καταλαβαίνεις. Και εσείς όταν την αντικρίσατε, εν πάση περιπτώσει, στο πλευρό του μπαμπά, τι κάνατε? Εντάξει, εγώ έχω σταθεί στο ύψος μου, δεν έχω δώσει δικαίωμα. Mm-hmm. Γιατί κανονικά, εάν με συνέπαιρνε το συνέστημα, έπρεπε να του κουτουλάω τα κεφάλια λίγο μεταξύ τους. Ωραία, ναι. Αλλά, καλά, περισσότερο στον πατέρα μου, γιατί εντάξει, το κορίτσι τι φταίει, το κορίτσι θαμπόθηκε. Αντώνη, βέβαια... Αντώνη, έχω την αίσθηση ότι με τον μπαμπά έχετε μία κόντρα. Εντάξει, δεν θα το έλεγα. Ότι δεν είναι και η αδυναμία σας, ο μπαμπάς. Γενικώς έχω πάρει το μέρος της μητέρας μου σε όλη αυτή την ιστορία και... Έχουν χωρίσει πρόσφατα οι γονείς? Όχι, δεν είναι πρόσφατο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ναι. Ναι, Αντώνη, ναι, 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 ναι. Δεν ξέρω, είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι όταν δεσμεύεσαι με μια γυναίκα δεν πρέπει να κάνεις... πρέπει να κλειδώνεις εκεί. Τελείωσε. Εύρεση, Αντώνη, τώρα αν δεν πάει από τη μία μεριά, δεν πάει και από την άλλη μεριά και δεν θέλουν και δεν περνάνε καλοί άνθρωποι, τι θα κάτσεις να αναγκαστικά τώρα επειδή το πιστεύεις εσύ, θα κάτσουν μαζί? Δεν είναι έτσι. Για κάποιο λόγο δεν περνάνε καλά όμως. Εντάξει, μα τι να γίνει, μπορεί να τους τελείωσε το αίσθημα, μπορεί ο έρωτας πάει, πάπαλα, ξέρω εγώ, μπορεί να κατάλαβαν στην πορεία ότι δεν ταιριάζουν μαζί, μπορεί η μαμά σου να τον βαρέθηκε, μπορεί ο μπαμπάς σου να τη βαρέθηκε επίσης, δηλαδή. Okay, αυτά μου, όταν αλλάζεις έρωτες κάθε 6 μήνες. Ο μπαμπάς το έκανε αυτό? Βεβαίως, βεβαίως. Όταν ήτανε με τη μαμά? Ναι, γιατί ποιος μας λέει ότι δεν θα το κάνει και τώρα που... Και εσύ τώρα θες να μας πεις ότι θες να υπερασπιστείς την τιμή της κοπέλας. Αυτό σε ενοχλεί εσένα τώρα, εγώ μην την κερατώσει ο μπαμπάς. Δεν θέλω να την υπερασπιστώ, το θέμα είναι ότι...
μου κατέστρεψε ένα όνειρο που έτρεφα τόσα χρόνια, δηλαδή... Ωραία, τώρα τι σκοπεύεις να κάνεις, δηλαδή τώρα η κατάσταση είναι ότι αυτή η κοπέλα είναι με τον μπαμπά σου, τελείωσε, δεν αλλάζει αυτό, αυτό θα αλλάξει, αλλά αν αλλάξει. Αυτό μπορεί να αλλάξει, αυτό μπορεί να αλλάξει, αλλά εγώ δηλαδή τι θα πρέπει να κάνω μετά. Εντάξει, από τη στιγμή που τελειώσει και από τη στιγμή που δεν ενδιαφέρει τον μπαμπά σου, έχεις σκεφτεί ότι μπορεί τότε να κάνεις κάποια κίνηση. Θα κάνεις ή θα βρεθεί κάποιο άλλο μπαμπάς και να την γραπώσει. Όχι, δεν πρόκειται να κάνω τίποτα και γι' αυτό κιόλας σου λέω ότι με άγγιξε η θεματική σου, γιατί αυτός ο έρωτας θα παραμείνει ανεπλήρωτος, τελείωσε. Για μένα έχει τελειώσει. Βρέσει, δηλαδή... Αντώνη, αυτή δεν έχει κάνει ποτέ καμία κίνηση. Δηλαδή δεν έχεις καταλάβει ποτέ αν σε ποθεί ή όχι. Κοίταξε, όσο είχαμε επαφή, πάντα είχαμε έτσι ένα... Ερχόμασταν κοντά. Μια αλλά... ατμόσφαιρα, ήταν ηλεκτρισμένη. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε, ποτέ όμως, ποτέ δεν δόθηκε ευκαιρία. Να αυτό να εξελιχθεί. Να προχωρήσει λίγο παραπάνω, ναι. Γιατί? Σου λέω, αυτά τώρα είναι πράγματα και ποιος και σου λέει όμως τυχαίρα. Ότι... Και ποιος σου λέει, καταρχάς βασικά, τι λέμε τώρα. Μπαρμπούτσαλα, αφού δεν μου είπες ότι είναι παντρεμένη. Τι να χωρίσουνε, πόσο θα χωρίσει αυτός ο άνθρωπος. Χώρισε από τον πρώτο γάμο, χωρίσει και από το δεύτερο, δεν είναι και πολύ εύκολο. Ο πρώτος θα είναι ο τελευταίος που χωρίζει παραπάνω από δύο φορές. Εντάξει, βρε Αντώνη, αλλά δεν νομίζω τώρα πιτσιρίκα αυτή. Τώρα για ποιο λόγο, πού θα βρει καλύτερα και ο μπαμπάς. Ναι, σου λέω, αυτό είναι ένα ενδεχόμενο, δεν ξέρω. Ωραία, εσύ. Μα για μένα και να χωρίσει δεν έχει πλέον καμία σημασία. Ωραία. Άρα εσύ έχεις πάρει την αποφασή σου ότι αυτό τελείωσε, είναι μια τελειωμένη υπόθεση, είναι μια παλιά ιστορία. Ένα κίτρινο γράμμα στο σιρτάρι, that's all. Γιατί δεν προχωράς στη ζωή σου? Αυτό θα κάνω. Αυτό να κάνεις. Δεν νομίζω ότι θα με κρατήσει πίσω πλέον, δηλαδή ήταν κάτι αναπάντεχο αυτό που συνέβη. Με έχει πληγώσει βαθύτατα. Έχεις πάθει, γιατί... περνάς το σοκ σου. Σίγουρα. Σίγουρα. Αλλά εντάξει, το πέρασες, πάει. Τώρα αυτοί γνωρίστηκαν, ερωτεύτηκαν, έκαναν από εδώ, έκαναν από εκεί, παντρεύτηκαν κιόλας. Δηλαδή φτάνει, πρέπει να το ξεπεράσεις και να πας για άλλα, να βρεις και εσύ μια καλή κοπέλα και να αποκατασταθείς. Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα μέσα στις γυναίκες, είσαστε λίγο πολύπλοκα. Τι θέλεις, γιατί μου φαίνεται θα το γυρίσω στα προξενιά στο τέλος. Τι όχι, θες όχι, εσύ, πώς τη θες τη γυναίκα? Προξενιά δεν επιζητώ έτσι κι αλλιώς. Δεν επιζητείς, αλλά τη γυναίκα πώς τη θες, ρε παιδί μου? Δηλαδή, εσένα τι είναι αυτό που σε προβληματίζει και λες ότι μέσα στις γυναίκες δεν είναι εύκολα τα πράγματα? Τι θες? Θέλεις τι σε ενοχλεί? Είναι πολύπλοκη τώρα η συζήτηση που πάμε να ανοίξουμε. Μα δεν θα την ανοίξουμε τώρα, θες δεν θες? Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο τώρα. Αυτά είναι λίγο χημεία, δηλαδή δεν μπορείς να προσδιορίσεις τώρα τι να προσδιορίσεις, ότι τι θέλω, ξέρω εγώ, να έχει έξυπνο χιούμορ ή να... Αυτά είναι πεζά και ρηχά, δεν στεκόμαστε αυτά. Τι είναι? Είναι πεζά και ρηχά, δεν... Βρήση, Αντώνη, δεν είναι πεζά και ρηχά. Είναι πολύπλοκες. Ναι, Αντώνη μου, ναι, εννοείται ότι είναι θέμα χημείας, στο πρωταρχικό είναι θέμα χημείας. Αλλά όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποια στάνταρς, πάνω σε αυτά που ζητάνε από τους συντρόφους του. Δηλαδή, ναι, εσύ μπορεί να θες να είναι και η άλλη, να έχει ένα IQ συγκεκριμένο, να θες να κάνεις κάποιες συζητήσεις μαζί της, ή μπορεί να θες να έχει IQ μαρουλιού, ξέρω εγώ, και να μην καταλαβαίνει που μπορεί να την κερατώνεις. Δηλαδή, έχεις κάποια στάνταρς που ζητάς από τη γυναίκα την άλλη? Όχι, δεν έχω. Δεν έχεις, side-eyed, ό,τι βρεις. Δεν έχω, ναι. Αν τη γνωρίσω και μου εξητάρει το ενδιαφέρον και αρχίζω και τη γνωρίζω καλύτερα, γιατί δεν είμαι άνθρωπος της πρώτης στιγμής, άντε γνωριστήκαμε και μ' αρέσει, σ' αρέσω και κάνουμε σχέση. Α, δεν είσαι, λαού το πας. Μα, γι' αυτό κιόλας με έχει πληγώσει βαθύτατα αυτή η κατάσταση, γιατί αυτή την κοπέλα την ήξερα από τα παιδικά μου χρόνια. Ναι. Ήξερα όλες τις πτυχές του χαρακτήρα της και ξαφνικά έπεσα από τα σύννεφα, δηλαδή πώς μπόρεσε να συμβεί αυτό, δηλαδή να ένα μεγαλύτερό της. Γιατί για τα λεφτά, γιατί δεν ξέρω. Μάλλον δεν την ήξερες τόσο καλά όσο νομίζεις, ρε εσύ, Αντώνη μου, και μάλλον δεν χρειάζεται και να τη μάθεις, γιατί από ό,τι καταλαβαίνεις πάει.
Είδες που σου λέω ότι είναι πολύπλοκα τα πράγματα και, γι' αυτό ήθελα έτσι να... Πάντως, Αντώνη, εγώ καταλαβαίνω ότι είσαι πολύ συναισθηματικό παιδί, πολύ ευαίσθητο παιδί, πολύ γλυκό παιδί. Καταλαβαίνω ότι έχεις πράγματα να δώσεις, βρε παιδί μου. Δηλαδή, πρέπει να είσαι πολύ ήρεμος άνθρωπος και γλυκός. Κοίτα, επειδή ακριβώς είμαι πολύ συναισθηματικός και επειδή παίρνω κατάκαρδα κάποια πράγματα και δεν μπορώ να τα κρατάω πολύ μέσα μου, υπάρχουν και στιγμές που δεν είμαι έτσι τόσο ήρεμος. Δηλαδή, έχω κάποιες εκρήξεις βίας. Έχεις και εκρήξεις βίας, Βρυσιαντώνη. Προσπαθώ να τις χαλιναγωγώ. Δηλαδή, τι εννοείς εκρήξεις βίας, τι κάνεις? Εντάξει, όχι σε τρίτους προφανώς, έτσι. Όχι σε τρίτους, αλλά σε ποιους? Σε δεύτερους και πρώτους? Προσπαθώ να είμαι σε άψυχα αντικείμενα. Σε άψυχα, δηλαδή ρίχνεις κλωτσιές στους τοίχους? Ναι, και αυτό έχει συμβεί. Και τι άλλο έχει συμβεί? Εντάξει, δεν είναι της παρούσης τώρα αυτά. Μπερδεμένη προσωπικότητα, νομίζω. Η ζωή με έχει κάνει έτσι, Νίνα μου, δυστυχώς. Ναι, βρεσί, Αντώνη, αλλά τι λέει πάντα η Νίνα στις εκπομπές της και γενικότερα? Πρέπει να καταπατήσουμε, να καταπολεμήσουμε και να πατάξουμε τη βία. Είμαστε κατά της βίας, η βία κάνει κακό. Δεν τα λέει η Νίνα αυτά? Εντάξει, όχι απαραίτητα. Τι όχι απαραίτητα, τα λέω. Εσύ τα λες, αλλά δεν σημαίνει ότι ισχύουν και απαραίτητα. Ισχύουν, Αντώνη μου, ισχύουν. Δεν πρέπει να υπάρχει βία πουθενά. Πρέπει όλα μας τα προβλήματα να τα λύνουμε με διάλογο και με πολιτισμένο τρόπο. Δεν ξέρω. Πολλές φορές ίσως η μόνη λύση είναι εκεί. Ξέρω ότι θα διαφωνήσει μαζί μου και ο κύριος Πολ. Φυσικά θα διαφωνήσει μαζί σου ο κύριος Πολ. Θα διαφωνήσει μαζί μου και ο κύριος Πολ, αλλά... Δεν ξέρω, βέβαια, άμα το ψάξουμε και πιο επιστημονικά, έτσι, τώρα μπαίνουμε σε άλλο πεδίο συζήτησης. Η βία είναι ένα αρχαίγονο αίσθημα του ανθρώπου, δηλαδή είναι έμφυτο. Ναι, ρε εσύ, Αντώνη, αλλά οι αρχαίοι, λοιπόν, αυτοί οι αρχαίγονοι, η Ούγκα, χρησιμοποιούσαν το ξύλο γιατί δεν είχαν άλλες μεθόδους. Δηλαδή δεν είχε αναπτυχθεί απόλυτα ο λόγος για να μπορέσουν να λύσουν τα προβλήματά τους διαλόγου και διασυζητήσεως και γι' αυτό χτυπάγανε και γι' αυτό τους λέμε και Ούγκα και γι' αυτό τους λέμε και ανθρώπους των σπηλαίων. Ναι, και με το λόγο όμως ουσιαστικά πολλές περιπτώσεις παραμένουν ατιμόρυτες. Δηλαδή πώς θα τιμωρηθεί ο άλλος? Κοίτα να δεις, ρε εσύ, Αντώνη, τώρα μην μου μιλάς για ακραίες περιπτώσεις. Αν ξέρω εγώ είναι ένας που έχει σκοτώσει, έχει βιάσει, έχει τεμαχίσει και έχει κάψει, ξέρω εγώ, εννοείται κρεμάλα. Αλλά. Δεν εννοείται. Δεν νομίζω ότι εσένα σου έχει. Στη σημερινή κοινωνία του καθοσπρεπισμού δεν εννοείται τίποτα. Έτσι. Έλα, ρε εσύ, Αντώνη. Βιάζει ο άλλος, σκοτώνει και τον πηγαίνουμε για διακοπές στη φυλακή. Δηλαδή, αυτό ρε, Αντώνη, δεν είναι έτσι ακριβώς. Θα σου πω κάτι. Αντί να του κόβουμε το κεφάλι, ξέρω εγώ, και να το πετάμε στα τυράκια. Αντώνη μου, είναι διαφορετική αυτή η βία που μιλάμε τώρα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι πολλές φορές συναντάς εσύ ή εγώ ή εσύ που λες ότι έχεις τις κρίσεις της βίας στη ζωή σου τέτοιους ανθρώπους. Δηλαδή, αν έχεις βρει εσύ τώρα βιαστή και δολοφόνο, καλά έκανες και τον έσπασες και στο ξύλο. Αλλά στις περισσότερες φορές, ξέρεις, δεν είναι και περπατάς στον δρόμο και βρίσκεις στο φωνιά. Γιατί δεν υπάρχει και ο βιασμός της ψυχής? Ποιος σε βίασε εσένα ψυχολογικά, ρε εσύ, Αντώνη? Ο πατέρας μου και η συμμαθητριά μου. Εντάξει, τι πρέπει να πει τώρα, τη σκοπανάς το ξύλο, τη πλακώνεις το ξύλο? Είπαμε ότι δεν πρόκειται να φτάσεις έτσι σε αυτό το σημείο, αλλά... Αλλά θες να πεις τώρα ακόμα ότι... Ακόμα και αν έφτανα, θεωρώ ότι θα είχα απόλυτο δίκιο. Να ματσουκώσεις τον πατέρα και τη συμμαθήτρια ή να ματσουκώσεις γενικά κάποιον, επειδή είσαι βίασαν αυτοί ψυχολογικά? Αυτούς. Ρίζει, Αντώνη μου, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Επέλεξαν να είναι μαζί. Προφανώς περνάνε καλά για να είναι μαζί. Πρέπει να το ξεπεράσεις και να προσπαθήσεις κι εσύ να χτίσεις κάτι τέτοιο με μία άλλη κοπέλα. Και έτσι στο φινάλε μπορεί να μην ήταν και γραπτό. Γίτσες. Μπορεί να μην ήταν γραπτό να ήσουν μαζί με αυτή την κοπέλα. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω? Ναι, το καταλαβαίνω, το θέμα είναι... Γιατί αν ήταν να ήσουν μαζί της, θα ήσουν από την αρχή, από τα χρόνια του σχολείου, τα παλιά εκείνα. Από τη στιγμή που δεν ήσουν τότε, δεν θα είσαι. Κατάλαβες?
Δεν θα το μάθουμε ποτέ, δυστυχώς. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Τι έχεις πάθει τώρα, μην είσαι έτσι θλιμμένος. Υποτίθεται ότι τώρα λύσαμε το πρόβλημα. Υποτίθεται ότι όλα πρέπει να είναι καλά. Τώρα λύσαμε το ένα πρόβλημα, Νίνα, και έχουμε ανοίξει δεκάλα. Τη βία τώρα εσύ, κόλλησες. Όχι, δεν είναι. Είναι πολλά τώρα που μου έρχονται στο μυαλό και είναι και... Δεν ξέρω, η συζήτηση μαζί σου με κάνει να προβληματιστώ πάνω σε πολύ περισσότερα. Αυτό θέλω να πετύχω εγώ, να σας προβληματίζω. Αυτός είναι ο ρόλος μου, Αντώνη. Μπράβο, μπράβο, μπράβο σου. Μπράβο σου, το πιάσες. Έλα, Αντώνη. Για να ανάβεις φωτιές είσαι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω καν γιατί μπήκα στη διαδικασία έτσι να σε πάρω και να στα πω. Αχ, Αντώνη, τώρα μην το σκέφτεσαι αυτό. Δεν νιώθεις καλύτερα τώρα που με πήρες τηλέφωνο, που ξεμπροστιάστηκες μπροστά μου, που μου είπες το πρόβλημά σου. Η πίεση μου έχει ανέβει, νομίζω. Η πίεση σου έχει ανέβει. Καλύτερα. Δεν ξέρω. Αντώνη, ναι. Δεν είναι. Έχω ένα πράσινο. Αυτά που λες δεν είναι πολύ καλά, δηλαδή δεν ξέρω να τα εκλάμβω ως θετικά, ως αρνητικά, να κάνω την αδιάφορη, δεν ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω, τι να σου πω. Λοιπόν, εγώ θα σου πω το εξής τελευταίο και θα κλείσω το θέμα. Θα σου πω, Αντώνη μου, ότι όλα με αγάπη και συζήτηση λύνονται, όλα τα προβλήματα. Μπορούμε να βρούμε από μια πολύ δύσκολη κατάσταση με συζήτηση, με θετική σκέψη, να βάλουμε τη λογική μας και να μιλάμε με τη λογική μας. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε μπουνιές, κλωτσιές, κουτουλιές κλπ. Και γενικότερα στη συγκεκριμένη, στο δικό σου το θέμα, εγώ προτείνω να αφήσεις τον μπαμπά και την κοπέλα να κάνουν τη ζωή τους, να περάσουν όπως περάσουν τέλος πάντων. Και από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας και εσύ, βρίσκεις και εσύ μια ωραία κοπελίτσα και την ερωτεύεσαι τέλος πάντων και κάνεις ό,τι ξέρεις να κάνεις. Και that's all. Τελείωσε το πράγμα. Η Νίνα θα είναι κοντά σου κάθε Τρίτη και Τετάρτη για να την παίρνεις, να σου λύνει έτσι τα. Να σε βάζει σε σκέψεις, μάλλον. Και τι άλλο θες από τη ζωή σου. Όλα στάλισα. Είδες, είναι πάρα πολύ απλά όταν τα λες έτσι από το τηλέφωνο σε μια εκπομπή ζωντανά. Μα τι θες, ζωή, όμως, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, Νίνα, δυστυχώς. Βρίσκει, Αντώνη, εντάξει, αφού έχεις μπει και εσύ ο ίδιος στη διαδικασία και στο τρυπάκι να το ξεπεράσεις το όλο το θέμα και να κοιτάξεις μπροστά και να προχωρήσεις. Τώρα τι προβληματίζεσαι. Θα δούμε, δεν ξέρω. Έλα, ηρέμησε, προσπάθησε να χαλαρώσεις. Πήγαινε μια βόλτα με ένα φίλο σου. Πιες ένα κατητής τέλος πάντων τώρα. Πιες ένα ποτάκι, χαλάρωσε, ηρέμησε και τα πράγματα. Όταν τα βλέπεις έτσι face to face, θα τρως λίγο στη μάπα, τα βλέπεις πιο έντονα. Όταν προσπαθείς να αποστασιοποιηθείς από αυτά και να τα δεις σαν τρίτος, πάντα είναι πιο. Τα βλέπεις πιο cool και νιώθεις πιο χαλαρά. Εγώ αυτό θα σου πρότεινα. Προσπάθησε να αποστασιοποιηθείς και να δεις την κατάσταση σαν θεατής. Μπες στη θέση μου, δηλαδή. Σαν να σε έπαιρνε κάποιος άλλος εσένα και να σου λέει αυτό και αυτό και αυτό. Τι θα έλεγες εσύ, δηλαδή, εσύ τι θα συμβούλευες. Δεν νομίζω ότι θα ήμουν καλός σύμβουλος. Δεν νομίζεις. Ούτε εγώ νόμιζα, Αντώνη μου, αλλά κοίτα που με έφερε η ζωή. Τι χρονοκαθυστέρηση είναι αυτή η ρεσί, Αντώνη, μίλα. Κοίταξε, επεξεργάζομαι και στο μυαλό μου τώρα τις συμβουλές τις δικές σου, σκέφτομαι και εγώ τα δικά μου. Mm-hmm. Εντάξει, σου λέω, δεν είναι η κατάστασή μου καθόλου εύκολη. Κατάλαβα. Τι να σου πω, θα τα σκεφτώ όλα αυτά. Να τα σκεφτείς. Ελπίζω να... Να πάνε όλα καλά. Να μου έκανε καλό τελικά αυτή η κουβέντα μας. Σου έκανε καλό η κουβέντα μας, ναι. Θα δείξει. Θα δείξει ότι σου έκανε καλό η κουβέντα μας και να πάρεις τηλέφωνο κάποια άλλη στιγμή, κάποια Τρίτη ίσως ή Τετάρτη, 11 με 1 που είναι εδώ κοντά σου η Νίνα και να της πεις, να μου πεις μάλλον τις εξελίξεις σου. Ελπίζω να είναι ανέμακτες οι εξελίξεις σου. Κι εγώ ελπίζω. Θα είναι. Αντώνη! Δεν μπορώ να στο υποσχεθώ αυτό, δεν μπορώ. Εντάξει, κάθε φορά που πηγαίνεις, που νιώθεις να σε γαργαλάει το χέρι σου και να σηκώνεται προς τη μούρη του μπαμπά σου, να σκέφτεσαι τις σοφές μου κουβέντες, Αντώνη. Οκ, θα το προσπαθήσω, Νίνα. Να με φέρεις στο μυαλό σου και να λες «ΟΟ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 Ο
Φιλάκια πολλά. Καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ. Γεια σου.
Λοιπόν, και το θέμα του Αντώνη νομίζω ότι κολλάει σε πολλές εκπομπές που έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει εκπομπή για τη βία, έχουμε κάνει εκπομπή για τους, τη σημερινή, για τους ανεκπλήρωτους έρωτες. Έχουμε κάνει, τέλος πάντων, θα μπορούσε να παίξει μπαλαντέρ σε πολλές από τις εκπομπές που ήδη έχουν γίνει. Λοιπόν, θέλω να ακούσω και το τελευταίο μου τραγούδι για σήμερα. Πάμε να ακούσουμε και λίγο Μπαϊλντή. Πάμε. Πάμε. Μ' αρέσουν οι Μπαϊλντή. Μ' αρέσουν πάρα πολύ λοιπόν και οι Μπαϊλντή και τον Μπαϊλντή και όλα αυτά. Και γραμμή. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, είμαι ο Ποδηλάτης. Ποδηλάτη. Ποδηλάτη, λατρεμένε. Τι έγινε σήμερα, όλοι σήμερα με θυμηθήκατε. Τι έγινε. Ναι. Καταρχήν, τι είναι αυτά που λέει εκείνος ο κύριος που μίλησε πριν, που προσβάλλει τον ξάδερφό μου τον Κοσμά και την κυρία Ευτέρπη και μας λέει τον Παπατζηλίκη του αιώνα. Δηλαδή, ανεπίτρεπτο να μιλάει έτσι για τους υπόλοιπους δύο που είπαν καταπληκτικές ιστορίες. Ποδηλάτη μου. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, κάνει κύριο καιρός για δύο. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, τι είπε και ο άλλος. Ποδηλάτη, γιατί κατακρίνεις την τέτοια μου, πού είναι. Κατακρίνω γιατί βρήκα καλύτερο. Τι, για πες. Γιατί αντί για αγάπα μαν τολμάς θα πρέπει να γίνει το τόλμα αν με αγαπάς. Πιστεύω είναι πολύ πιο ποιητικό. Το ποιο το?
Τόλμα αν με αγαπάς. Ποδηλάτη, πόσο εξαιρετικός πια. Ας το γράψω, ναι. Μην το ξεχάσω. Τώρα σβήσιμο, καιρός για δύο σβήσιμο όπως είναι το κρύο. Ποδηλάτη μου, τι έχεις πάθει. Σούσκασε το λάστιχο στο ποδήλατο. Τι έκρηξη θυμού είναι αυτή ξαφνικά. Νευρίασε προηγούμενος που είπε τέτοια λόγια την κυρία Στέρπη. Ο φίλος ο Αντώνης σε νευρίασε που πήρε και είπε πολιτισμένα. Τι προσβάλλει έτσι, δηλαδή με ποιο δικαίωμα κάθεται και λέει. Κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι ποδηλάτη μου τώρα ότι ο ξάδερφος Κοσμάς παίρνει τηλέφωνο και λέει λίγο αρλούμπες. Τώρα μην λέμε τώρα τι θέλουμε. Έχει περίεργη ερωτική ζωή, τι να κάνει. Τι έπαθες, ποδηλάτη μου, τραβλήσεις. Τα συνήθιστα πράγματα δεν είναι αρλούμπες, απλά είναι ασυνήθιστα. Επειδή δεν τα έχουμε συνηθίσει, δεν μπορούμε να τα κατακρίνουμε και να λέμε. Και η κυρία Στέρη μια χαρά κάνει, κάτι ξέρει. Η κυρία Ευτέρπη, την αγαπώ εγώ την κυρία Ευτέρπη. Πιστεύω ότι κοντράρει τον ποδηλάτη. Ορίστε. Πιστεύω ότι κοντράρει τον ποδηλάτη, κυρία Ευτέρπη. Δεν νομίζω είναι. Ότι έχει τέτοια πρόθεση η κυρία Ευτέρπη να κάνει κάτι τέτοιο. Κοντράρει, δηλαδή είναι στα ίδια επίπεδα, δηλαδή ρητορία. Ρητορία. Δηλαδή ναι. Θες να πεις ότι ο λόγος της είναι καταπληκτικός που νιώθεις κάπου ότι το έχεις χάσει. Δεν σας άκουσα καλά. Λέω ότι ο λόγος της κυρίας Ευτέρπης είναι τόσο καταπληκτικός που νιώθεις ότι κάπου το έχεις χάσει. Όχι, όχι, τα πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή ότι είναι αντίπαλο Θεός για μένα. Η γυναίκα λέει τις ιστορίες που τη συμβαίνουν, λέει αυτά που ζει, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι αντιμάχεστε εδώ πέρα. Όχι, ο καθένας παίρνει τηλέφωνο και λέει. Ποδηλάτη. Ο καθένας παίρνει τηλέφωνο και λέει όσα του συμβαίνουν, όσα τον προβληματίζουν και όσα θέλει να συζητήσει. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι κόντρες ξαφνικά εδώ πέρα. Εμείς είμαστε αγαπημένοι παρέα. Εδώ. Ο κύριος Πολ παίρνει τηλέφωνο. Ποδηλάτη μου. Ο κύριος Πολ παίρνει τηλέφωνο σε κάθε εκπομπή και τι πρεσβεύει. Πρεσβεύει την αγάπη, πρεσβεύει το σεβασμό, την αλληλοκατανόηση. Τι συμβαίνει τώρα ξαφνικά. Τι κόντρες έχουν ξεπεταχτεί. Τι ανάδρομο ερμή έχουμε, τέλος πάντων. Και για τον ξάδερφό μου που δεν έχει ασυνήθιστες ερωτικές περιπτύξεις με τους άλλους εκεί που του... Δεν είναι αυτά τα πράγματα, γιατί εγώ υπερασπίζομαι το δίκιο. Το δίκιο. Φυσικά. Δεν είναι τα πράγματα αυτά να λένε στην εκπομπή στον αέρα για... Εντάξει, είπαμε. Όλα λέγονται καλοπροαίρετα σε αυτή την εκπομπή. Δεν υπάρχει. Είσαι πολύ αγνή, Νίνα, για να δεις το κακό. Είμαι Ιωάννη, αγαπητέ Ιωάννη, που δηλαδή είμαι πολύ αγνή. Αυτό είναι η αλήθεια. Γι' αυτό εγώ το διέκρινα και γι' αυτό έτσι... Φυσικά. Ενέα για κάποια λεπτά, αλλά τώρα πιστεύω ότι ηρέμησα. Τι είπατε γι' αυτό, τι? Λίγο εξοργίστηκα. Αλλά μην εξοργίζεστε, είναι... ποδηλάτη μου, είσαι αθλητής πράγμα τώρα. Πατήσω με το ποδήλατο, όχι τίποτα άλλο, μην τον πετύχω στον δρόμο, αλλά θα είμαι εμείς, δεν είστε. Σας παρακαλώ, ποδηλάτη, ας ρίξουμε τους τόνους, ας ηρεμήσουμε. Ναι. Συγγνώμη, θα ηρεμήσω. Πάρε μια βαθιά αναπνοή να σ' ακούσω. Θα πάρω μια διαφραγματική αναπνοή για να συγγραμμίσω τα τρία καντιέν μου και να... Πάρε. Τέλεια. Τώρα ηρέμησες, πιστεύω. Έπαθα μια διασκόρυψη του τσί σήμερα και λίγο κάπως... Εντάξει, τώρα νομίζω ότι το τσί σου ισορροπήστηκε. Ισορροπήστηκε. Έχει διασκορπιστεί και τώρα προσπαθώ να ευθυγραμμίσω. Ευθυγράμμισες. Κέντραρε. Κέντραρο. Κέντραρε. Ναι, έχω ηρεμήσει. Είσαι έτοιμος. Ναι, εγώ ήρθα εδώ για να μιλήσω για τον ανεκπλήρωτο μου έρωτα. Δεν ήρθα για να μαλώσω. Ρίξτον. Για πες μου. Το οποίο έχει να κάνει και με τον πολύ αγαπημένο μου εξάδελφο. Α. Που ήμασταν τον μαζί. Τον εξάδελφο ποδηλάτη δεν τον γλιτώνουμε. Όχι, ήταν μαζί στην ιστορία. Είναι στην ιστορία. Ωραία, να τον ακούς. Το φίλο του είναι ανεκπλήρωτο μου έρωτα που δεν εκπληρώθηκε. Ορίστε. Χάρη σε αυτό να. Δηλαδή γνώρισα την κοπέλα που. Δεν κατάφερα. Ποδηλάτη μου, εσύ άλλη δουλειά δεν έχεις. Όλο κοπέλες γνωρίζεις. Είμαι μεγάλο τεράστιο τελικά. Είσαι μεγάλος εραστής και εγώ αυτό έχω καταλάβει, ποδηλάτη. Από τη μία πας, την άλλη αφήνεις. Μα... Είμαι διαφορευτής τελικά από εκεί που έφαγα τη χιλόπιτα, από τη μυθοποιώ. Εντάξει, το έχουμε ξεπεράσει, ποδηλάτη μου, τώρα αυτό. Δηλαδή, μην ανασκαλεύουμε τα ίδια και τα ίδια. Άφησε το παρελθόν πίσω. Αυτό. Τώρα θα σας αφηγηθώ την άλλη την ιστορία που το ανεκπλήρω του με έρωτα. Είμαι εδώ για σένα. Πες μου. Που είχα συναντήσει μια φορά στην πόλη των Τρικάλων. Μαζί με τον ξάδερφό μου. Και πολύ ταξιδεμένος ο ποδηλάτης. Δηλαδή και πού δεν έχεις πάει. Ναι. Πάντα έχω πάει εγώ. Mm-hmm. Με το ποδήλατο έχω πάει στα περισσότερα. Γιατί κάνω και τέτοια. Πολύ ωραία. Και
που λέτε προχωρούσα με τον ξάδερφό μου μαζί. Ναι. Και καθώς πηγαίναμε εκεί στο κέντρο Τρικάλων στην Αυκλειοθείου, σε ένα μαγαζί με αρώματα, ήταν κάποιες κοπέλες έξω οι οποίες προωθούσαν τα αρώματα, αρωματίζοντας τους περαστικούς για να πάρουν ένα δείγμα από τα αρώματα που υπάρχουν μέσα στο μαγαζί και τους παρέτριναν να εισχωρήσουν μέσα για να προσφριστούν και τα υπόλοιπα αρώματα μήπως τυχόν αγοράσουν. Αχα. Έτσι λοιπόν καθώς προχωρούσαμε, μας σταμάτησαν και εμάς και μας έβαλαν κολόνια στα χέρια. Σας αρωμάτισαν. Μας αρωμάτισαν, αλλά αυτό το άρωμα εμένα με μέθησε. Ήταν μεθυστικό. Και περνούσα 5-6 φορές τη μέρα για να μου βάλει κολόνια. Βρες η ποδηλάτη μου, πόση κολόνια πια, πρέπει να βρωμοκόπαγες από χιλιόμετρα. Πάρα πολύ κολόνια, γιατί βρωμούσα και όλα τα ποδήλατο, είχα ιδρώσει και με έκανε λίγο. Ωραία, τέλεια. Και μου βάζε κολόνια συνέχεια η κοπέλα, ώσπου πιάσαμε την κουβέντα. Ώσπου έσκασες. Ήταν μια πολύ καλή κοπέλα, σεμνή, δεν ήταν φαγκεστές εδώ, σπούδαζε θεολογία. Κοινωνική θεολογία, απλά ήταν αυτή η δουλειά της, η συνδύαζε, όταν δεν ήταν στο πανεπιστήμιο. Και τη ζήτησα να βγούμε ρομαντικό ραντεβού. Τι? Τη ζήτησα να βγούμε ρομαντικό ραντεβού. Γιατί ο ποδηλάτης είναι ρομαντική ψυχή, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Και δέχτηκε αρχικά, αλλά το θέμα ήταν ότι δούλευε πολύ και ότι έμενε σε ένα χωριό στον πρόδρομο εκεί πέρα Τρικάλων. Ήταν αυτό το χωριό, το οποίο ήταν λίγο πιο έξω και έφευγε κάθε φορά με όχημα, με λεωφορείο, με τον πατέρα της. Μου ό,τι έβρισκε. Ναι, και εκείνη τη μέρα μου είπε ότι θα έρθει να την πάρει ο πατέρας της και θα την επιστρέψει στο σπίτι, από το χωριό. Αλλά εγώ επειδή ήμουν τόσο πολύ ερωτευμένος μαζί της, ανεκπλήρωτα, έκατα και την περίμενα έξω από το χώρο εργασίας για να σχολάσει. Και αυτό που αντίκρισα όταν σχόλασε... Τι ήταν? Δεν ήρθε ο πατέρας να την πάρει τελικά. Ποιος ήρθε? Ήρθε ένας μηχανόβιος εραστής που είχε. Και εγώ ήμουνα με το ποδήλατο μόνος μου και αυτός την πήρε με τη μηχανή. Δηλαδή η τεχνολογία κέρδισε. Η τεχνολογία... Βρες η ποδηλάτη, μήπως να το αφήσεις το ποδήλατο, να βάλεις ένα λουκέτο και να πάρεις κανένα μηχανάκι. Ναι, για να σκοτωθώ κι εγώ όπως τόσοι νέοι, κάθε χρόνο. Ναι, παιδί μου, όχι κανένα υπερ-ντούπερ, ξέρω εγώ, κανένα παπί, κανένα κάτι μικρό, κάτι... Έχει σημασία το μικρό, το θέμα είναι η ασφάλεια, ότι οδηγεί... Βασικά, βρες η ποδηλάτη, αφού και με το ποδήλατο γκρεμοτσακίζεσαι και τροσούπες. Ναι, αλλά φαντάζομαι τη μηχανή τι έχω να πω. Εντάξει εσύ, ποδηλάτη, μην εξάπτεσαι, βρε ποδηλάτη. Εμείς για καλό το λέμε. Μπας και σταυρός και καμιά γκόμενα. Γιατί όλες έχεις χάσει. Τι να κάνω, δεν ξέρω. Πραγματικά. Ναι. Μου την πήρε ο μηχανόβιος και λέω, κοίτα να δεις, λέει, μηχανόβι. Που κάνονται εκεί πάνω στη μηχανή τους χαλαρά και πουνάνε τον καρπό τους και κινούνται. Και εν τω μεταξύ, ποδηλάτη μου την έλεγες αυτή η σεμνή κοπέλα. Της θεολογίας μου την έλεγες. Ταπεινή μου την έλεγες. Εργαζόμενη μου την έλεγες. Πάρτα! Τι να κάνω. Να μην κρίνεις από την πρώτη ματιά, βρες η ποδηλάτη. Δεν ξέρω. Όχι, δεν μπορώ να την κρίνω γι' αυτό. Εντάξει, απλά είχε το μηχανόβιος εκεί. Δεν μου ξεκαθάρισε ότι ξέρεις είναι αυτό το πράγμα. Μα σου είπε ψέματα. Μου έγραψε την αλήθεια, δεν μου είπε ψέματα. Δεν μου είπε καν, δεν τη ρώτησα κι εγώ άμα είναι. Ιωάννη, σου είπε θα έρθει ο μπαμπάς μου να με πάρει. Εντάξει, αυτό... Την πήρε ο μπαμπάς της? Όχι, ποιος την πήρε? Ο μηχανόβιος. Και σε πήρε και σε σήκωσε εσένα. Τώρα τι να λέμε. Απογοητεύτηκα λίγο. Ο ποδηλάτης δεν μασάει. Ο ποδηλάτης μαρσάρει με το ποδηλατό του, είναι εκεί, καβάλα, ορθοπεταλιά στην ορθοπεταλιά και πάμε για άλλα. Πόσα άλλα πια, πόσα να αντέξω κι εγώ καημένος ο ποδηλάτης. Κάθε λιμάνι και καημός ποδηλάτη μου, τώρα εσύ. Εσύ και η κυρία Ευτέρπη, είστε όπου λουλουδάκι, όπου λουλουδάκι εκεί, ζουζουνίζετε από πάνω. Είμαστε εμείς, κύριε. Ορίστε. Είμαστε διακορευτές. Διακορευτές. Ναι. Διακορευτές, χορευτές, δεν ξέρω τώρα. Ωραίες ιστορίες έχετε όμως. Ωραίο βίο, ωραίο έτσι, πολυπάραχο. Ιστορίες κανενός όμως. Ε? Μπορείς να προσβάλλουμε τις ιστορίες κανενός και να κρίνουμε...
Κόλλησε από δειλάτης, κόλλησε. Ναι, όλοι έχουμε εξαιρετικές μας ιστορίες. Δηλαδή, πάμε ακούσουμε υπό χίλιους διαφορετικούς ανθρώπους, θα μας πούμε διαφορετικές. Μια κουβέντα, είπε ο Χριστιανός τώρα, βρες υποδηλάτη. Μη μου δημιουργείς αναταραχές. Μέσα στην εκπομπή. Ναι, ναι. Είναι, μα να σου πω κάτι. Προσέβαλε τη φατρία μου. Δηλαδή, αν κάποιος έλεγε κάτι για τον Κώστα, εσείς τι θα κάνατε, θα τον αφήνατε έτσι? Ποιος είναι ο Κώστας? Ποιος είναι ο Κώστας, ο κύριος που στην εκπομπή, συμπαρουσιαστής, ο άρατος. Ο Κοντρόλ. Ο ναι. Κώστας. Όχι βέβαια, μα ποιος να πει κάτι για τον Κωστάκη, τι κάνει ο Κωστάκης? Ποιον ενόχλησε? Ναι, που έλεγε ο άλλος, έχω τόση ώρα και περιμένω, και είπε ο άλλος, μια χαρά ιστορία, πήγε έτσι να περιμένει. Δεν κατάλαβα. Πες μου λίγο, έχεις περιμένει εσύ ποτέ στο ακουστικό? Παίρνεις τηλέφωνο, αμέσως δεν βγαίνεις. Αμέσως, ναι. Τότε τι παράπονο έχεις? Αυτός, εγώ κανένα, εγώ αυτός. Εντάξει, ποδηλάτη μου τώρα, δεν σε τόπο στην οργή. Μα βρες ποδηλάτη. Είπε μια κουβέντα ο Χριστιανός, δεν τον άκουσες πως ήταν όλο αχ και βαχ και ο χαμάν. Ναι, ήτανε ναι, ο άνθρωπος, είχε τον πόνο στην καρδιά του. Έδερνε, ποιος ήταν ο Ράμπο? Έλα ρε εσύ, ποδηλάτη τώρα, δηλαδή προσπάθησε να μπει στη θέση του, στην κατάστασή του. Και εσύ ολόκληρο ανεκπλήρωτο έρωτα μας είπες εδώ πέρα. Πες λίγο στο mood. Ο Αντώνης, Ναι, δεν με νοιάζει, τέλος πάντων, ότι είναι απλά μην τα παίρνουμε τις μετρητής όλα, μην τα παίρνουμε τις μετρητής. Ο Αντώνης βγήκε με πολύ νταλκά και καημό και είπε δύο κουβέντες παραπάνω. Τώρα τι θα κάνουμε, να τον σκοτώσουμε? Όχι, να τον σκοτώσουμε. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Όχι, βέβαια. Έμα. Αυτό. Για να τον σκοτώσω. Ωραία. Λέει τέτοια πράγματα. Απλά εντάξει, κι εγώ ο φίλος σαν ξάδερφος εδώ πέρα να πειρασπιστώ τη φατρία μου. Δεν μπορώ να αφήνω τον καθένα να προσβάλλει και έτσι τηλεφωνικά. Ναι. Πολύ σωστά. Εντάξει, μπορώ να πω για τον καθένα έτσι να του... Εντάξει. Όχι, ποδηλάτη μου. Εσένα σε έχουμε συνηθίσει διαφορετικά. Εσένα σε έχουμε συνηθίσει πολύ ήρεμο άνθρωπο, πολύ αγαπητό. Όχι. Έχω πολλές πτυχές. Δεν θέλω να δω τις υπόλοιπες. Ναι, είναι. Άμα τις ξεκλειδώσω. Είπαμε, έχουμε πει ποδηλάτη, το έχουμε πει πολλές φορές. Όχι βία, όχι κρίση τιμού. Βία, δεν είναι βία. Όχι. Τι? Δεν είναι βία, είναι αυτοάμυνα. Ναι, ωραία. Όχι, εμείς θέλουμε τον ποδηλάτη, αυτόν που αγαπάμε, αυτόν που ακούμε σε κάθε εκπομπή σχεδόν, που μας λέει τις ωραίες του ιστορίες, που μας λέει τα καλά του τα λόγια. Τον ήρεμο, τον χαρούμενο, τον χαριτωμένο. Αυτό θέλουμε. Τίποτα άλλο. Εντάξει. Χαριτωμενιά μου, έτσι, και οργή μου. Δεν είναι οργή, έτσι. Έχει μια τσαχπινιά, μια χαριτωμενιά την έχει, την έχει. Λίγο. Είσαι. Θα σε πάρω και σένα στην εκπομπή που θα είναι η κυρία Ευτέρπη, θα έρθει και ο ποδηλάτης, παιδιά, έκλεισε. Τι? Μαζί με την κυρία Ευτέρπη και να παίξουμε στριπ πόκερ όλοι μαζί. Όχι στην εκπομπή μου, μετά. Ναι, δεν είπα εγώ στην εκπομπή. Μετά θα πάτε να παίξετε ό,τι θέλετε με την κυρία Ευτέρπη, αν και δεν νομίζω ότι θα τη βγάλεις και πολύ καθαρή με την κυρία Ευτέρπη. Εσύ, γιατί είσαι και λίγο επιρρεπή στις γυναίκες, έτσι με ταπεραμέντο. Άστο. Εγώ κάνω διακρίσεις. Γιατί μετά θα με παίρνεις και θα μου λες, μου έκανε τώρα, μου έκανε το άλλο. Γιατί η κυρία Ευτέρπη έχει δηλώσει ότι τη ζωή της τη ζει έντονα. Ναι. Είναι από εδώ, είναι από εκεί. Εσύ δένεσαι. Ευτέρπη ποδηλάτη που να λέει ένα για τον άλλον ερωτική. Θα ήταν ωραίο, ενδιαφέρον. Λες, Θες να κάνεις μια πρόταση λοιπόν στην κυρία Ευτέρπη από τον αέρα αυτής εδώ της εκπομπής? Θα ήθελα να της κάνω μια πρόταση να παίξουμε strip poker και εγώ θα φοράω μόνο εσώρουχα και θα την κερδίσω. Και μετά τι θα βγάλεις, βρες ποδηλάτη, αν χάσεις εδώ η κυρία... Δεν θα χρειαστεί να βγάλω τίποτα, θα τα βγάλω, λέει κυρία Ευτέρπη. Ωραία, οπότε κυρία Ευτέρπη, αν είστε ακόμα ξύπνια και μας παρακολουθείτε, έχετε πρόταση εδώ πέρα on air από τον Γιάννη τον ποδηλάτη. Να παίξετε strip. Να παίξετε strip poker στο street, ξέρω εγώ, αυτό. Street για strip, κυρία Ευτέρπη. Θα κερδίσω παρόλα αυτά. Τι? Δεν θα χάσω ούτε ένα γύρο. Δεν θα χάσω σε κανένα γύρο. Κοίτα να δούμε μήπως ξεκινήσει η κυρία Ευτέρπη γυμνή τελείως. Ιωάννη ποδηλάτη, άστο. Δεν είναι για προκλήσεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κυρία Ευτέρπη, αν ακούσατε τον Ιωάννη τον ποδηλάτη, παρακαλώ πολύ πάρτε ένα τηλέφωνο να κάνετε τα κόλπα σας παρέα. Ιωάννη ποδηλάτη, πιστεύω ότι θα έχει σύντομα νέα από την κυρία την Ευτέρπη.
Θα είμαι ανυπομονητή να το ακούσω. Το πιστεύω, το πιστεύω. Λοιπόν, λέω να σε κλείσω. Ναι, γιατί... Γιατί πέρασε και η ώρα. Πέρασε. Πέρασε η ώρα. Εντάξει, μην το παρατραβήξουμε. Ναι, εντάξει. Έμα. Λοιπόν, Ιωάννη Ποδηλάτη, αγαπάμε πάντα από αυτή την εκπομπή. Πολλά φιλάκια και από τον Κωστάκη και από μένα. Τα χαιρετίσματά του, λέει. Άστε καλά. Είμαστε πάντα εδώ για σένα. Θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε για μια φορά. Να είστε καλά. Πούμε στο επανειδή. Πολλά, πολλά φιλάκια στο επανειδή, βεβαίως. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, Γιάννη, Ιωάννη Ποδηλάτη, αγαπημένε φίλε. Λοιπόν, και κάπου εδώ, και κάπου εδώ και κάτι παραπάνω μάλλον, γιατί η ώρα είναι ήδη 1:15, αλλά τι να κάνουμε, πουλάμε, αγαπητοί. Λοιπόν, έφτασε η εκπομπή μας στο τέλος της, θα είμαστε κοντά σας βεβαίως, βεβαίως, αύριο. Μέχρι αύριο όμως, ό,τι ιδέα σας έρθει για τοίχο, εδώ κάτω, www.facebook.com/ninasnight στο Facebook και στο search στο Facebook. Αν δεν θέλετε να βάλετε το link, είναι Ninas με απόστροφο κανονικά night. Περιμένω εκεί τις προτάσεις σας, τις ιδέες σας και όλα αυτά μέχρι αύριο. Και εσάβριον τα καλύτερα φυσικά. Φιλάκια πολλά στις 11. Done.